Καλησπέρα σας. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαστε στις 13 Ιανουαρίου του 2014, εδώ ακόμα σε μία εκπομπή με τον Δημήτρη Νικολούλια στις ιστορικές διαδρομές του NSN-TV στη συχνότητα του Radio String. Σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου και ας την αρχίσουμε με μία ευχή που μου είναι πολύ πολύ προσφυλής και δική μου. Σας εύχομαι υγεία, ψυχική, σωματική, πνευματική, εσωτερική γαλήνη και αρμονία και νοητική εγρήγορση. Έχουμε την πολύ 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 μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας τον Γιώργο Πετρέλη με την ιδιότητα του συγγραφέα, διότι δεν είναι η μόνη του ιδιότητα. Θα μας κρατήσει μία πάρα πολύ ωραία συντροφιά και θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε μαζί του για να μας πει σχετικά με τα συγγραφικά του. Και θα πάμε στη συνέχεια. Γιώργο Πετρέλη, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μου. Μας κάνεις ποδαρικό. Να σου πω την αλήθεια, έχοντας διαβάσει το βιβλίο σου. Να πω μια καλησπέρα. Βεβαίως. Να πω και εγώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά στους ακροατές. Βεβαίως. Ωραία, πάμε παρακάτω. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ήθελα να είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε από κοντά, να μας εξηγήσεις τα της συγγραφικής σου ιδιότητας και πολλά άλλα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν στην πορεία σχετικά με το τι έχεις γράψει, το περιεχόμενο του βιβλίου, το τι υπογραμμίζεις μέσα σε αυτό και έτσι μία κουβέντα η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι μία έξοδος παρείστικη ακριβώς, μία έξοδος η οποία μπορεί να έχει να κάνει για μικρούς και μεγάλους, με μικρούς και μεγάλους. Εγώ πάντως έχω ακροατές μεγάλους. Έχω εδώ πέρα μια λίστα και θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά πάρα πολύ κόσμο. Αν μας ακούν και στο εξωτερικό, έχουν υποσχεθεί κάποιοι ότι θα μας ακούσουν. Χαιρετώ από εδώ, θέλω να χαιρετήσω την Κατερίνα από τη Στοκχόλμη, τη ξαδέρφη μου την Ολυμπία στη Φραγκφούρτη, τη Λούση στην Κωνσταντινούπολη που σήμερα μάλλον είναι τραπεζούντα, αλλά ούτως ή άλλως μένει εκτός Ελλάδας, και τον Γιώργο που πρέπει να κρυφακούει στη Βοστόνη. Από τη Βοστόνη. Ναι. Εντάξει, τους άλλους θα τους χαιρετήσω. Δηλαδή, λέμε καλημέρες και καλησπέρες με τις διαστάσεις που του δίνεις. Καλημέρες και καλησπέρες. Ναι, Ευρώπη και Αμερική, ναι, προς τα εκεί πάμε. Ναι, ναι. Mm-hmm. Καληνύχτα σε Αυστραλία, Ασία δεν έχουμε. Α, το Μελισσάκι μπορεί να ακούει αν είναι στο Ντουμπάι. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Να είναι καλά όλοι όσοι είναι κοντά μας και έχουν την ευγενή καλοσύνη να σταθούν αυτό το δίωρο μαζί μας και να μας ακούσουν. Και με πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα νιώσουμε ότι είμαστε πιο πολλοί. Επίσης χρόνια πολλά στο Χριστόφορο που είναι στην Αίγυπτο. Ζει ο κακομοίρης εκεί πέρα και τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης. Και έχει σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά Χριστόφορα, γερός δυνατός να σε χαίρεται η οικογένειά σου και να τη χαίρεσαι κι εσύ. Χρόνια του πολλά και από μένα. Κατερίνες, Χαρά, Μαρίνα, Σωσό, Γιάννη, Φάνη και Φάνη, Μελίνα, Λέτα, Βούλα, Μάρο, Πάνο, Παναγιώτη, Δημήτρη και Δημήτρη και Δημήτρη και Δημήτρη. Τζούλια, Νάσια, Γεωργία, Γιούλη, Μιχάλη, Ρένα και Ρένα και Ειρήνη, Ρενάτα, Ρούλη, Μίνα, Ντόρα, Ευρυδίκη, Ελπίδα και Χρήστο. Ελπίζω να είστε συντονισμένοι και να μας ακούτε. Και εγώ το εύχομαι. Θα σας κρατήσουμε καλή παρέα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα δείξει. Θα δείξει. Ναι. Θα δείξει τη σιγουριά μας. Ναι, ναι, ναι. Η καλή διάθεση υπάρχει πάντως. Λοιπόν, σήμερα που κάνουμε την εκπομπή, 13 Ιανουαρίου, έτσι θα κάνω μία αναφορά σε παρελθούσες χρόνιες με την ίδια ημερομηνία, 13 Ιανουαρίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1822, η πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη σημαία, αυτή που γνωρίζουμε όλοι μας, ως το επίσημο σύμβολο της Επαναστάσεως του Γένους των Ελλήνων. Και το 1895, αντίστοιχα πάλι την ίδια ημερομηνία,
συνεδριάζει για πρώτη φορά η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, που είχε πρόεδρο τον διάδοχο Κωνσταντίνο τότε και αντιπρόεδρο τον Ιωάννη Φωκιανό. Βασικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η ανέβρεση πόρων για τη διεξαγωγή των αγώνων, αν κάτι σας λέει αυτό σχετικά με το 2004. Η μεγαλύτερη δωρεά που έγινε τότε έγινε από τον Γεώργιο Αβέροφ, διότι τότε υπήρχαν ευεργέτες εθνικοί και όχι εθνικοί υποκλοπής, και προσέφερε 920.000 χρυσές δραχμές για την αποπεράτωση και για την αναμαρμάρωση του Παναθηναϊκού Σταδίου. Έτσι να το έχουμε σαν ένα μέτρο σύγκρισης. Και βέβαια θα μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω μία αναφορά σε ένα στοιχείο το οποίο περιέχεται μέσα στο βιβλίο για το οποίο θα μας μιλήσει σήμερα, το βορειοανατολικά στον αιώνα. Στον αιώνα. Είναι το 1895 που γίνεται αυτή η επιτροπή για να δημιουργηθούν οι αγώνες του 1896 πρώτη φορά, είναι πάρα πολύ κοντά στο 1893, το οποίο είναι η χρονιά που σκάει ένα δεύτερο μνημόνιο. Και ακολούθησε και άλλο μετά. Και ακολούθησε και άλλο. Το πρώτο είναι το 1843, δηλαδή προηγείται, ναι, 50 χρόνια. Ναι, υπάρχει όμως μια λογική σε αυτό το πράγμα. Ναι. Το 1843 μόλις είχαν βγει ακόμα από πόλεμο. Τι είχαν βγει, ναι, ακόμα, ναι, ήταν, ναι, σε εξέλιξη. Ναι, ναι, ναι. Οι πόλεμοι δεν είχαν ολοκληρωθεί. Οπότε υπάρχει λογική. Αυτό που επισημαίνεται στις μέρες μας είναι, περιμνημονιακών εννοώ, ότι είναι σε καιρό ειρήνης. Ναι. Αυτό έχει να κάνει. Ναι. Όλες οι συνέπειες που υφιστάμεθα είναι από χειρισμούς που έγιναν σε καιρό ειρήνης. Ναι. Και αυτό είναι ίσως εντός εκτός εισαγωγικών το συγχώρητο, κατά τη γνώμη μου. Ναι, εδώ έχω να προσθέσω μία πληροφορία η οποία έχει να κάνει με το τέλος της λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που ανακαλύπτεται ένα δίκτυο πάρα πολύ καλά οργανωμένο από τις γερμανικές χιτλερικές αρχές τότε και με τον πλέον επίσημο τρόπο αναμεταδίδεται μέσω των δημοσιογράφων από τη δήλωση που έχει κάνει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο Στετίνιους, ο οποίος λέει ότι καταφέραμε να ανακαλύψουμε και να αποκαλύψουμε ότι όντως υπάρχει μία πάρα πολύ καλά οργανωμένη, διαρθρωμένη ομάδα όλων των μεγεθών, των ιδιωτήτων και των επιπέδων που μπορούν να λειτουργήσουν κάποιοι γερμανικοί παράγοντες, που διασκορπίσανε ανθρώπους που ήταν είτε πολιτικοί, είτε διπλωμάτες, είτε έμποροι, είτε βιομήχανοι, είτε σε διάφορα άλλα τμήματα της ζωής επιφανής, με σκοπό να ξεκινήσουν να ανακτήσουν τη νίκη του πολέμου που χάναν τότε μέσω άλλων τρόπων. Και αυτό έχει μία συνέχεια από το 1945, ναι, έως το σήμερα, ναι, ναι, και είναι καθαρά αυτό που λέμε σήμερα ο οικονομικός πόλεμος. Ναι, μπορεί δηλαδή να έχει γίνει σε καιρό ειρήνης, και γι' αυτό το λόγο το ανέφερα τώρα αυτό. Ναι, έχουν αλλάξει, μου φαίνεται, ναι, τα μοντέλα του πολέμου. Δηλαδή, ναι, είναι για άλλες περιοχές τα όπλα και η σκοτωμή. Ναι, οι βόμβες, ναι, και όλα, ναι, αυτά, ναι, τα πράγματα, ναι, προφανώς, ναι, για την Ευρώπη, την πολιτισμένη, τέλος πάντων, να έχουμε άλλα μέτρα, τα οικονομικά. Πάση περιπτώσει, ναι. Τέλος πάντων, για να προχωρήσουμε στο αυτό καθεαυτό μας θέμα. Μια και έθιξες αυτό, θέλω να επισημάνω και εγώ εδώ πέρα μια αποστροφή σε μια παράγραφο που λέει: «Η κατάσταση όμως της Ελλάδας παρέμενε κρίσιμη λόγω της πτώχευσης του 1893 που τους ταλάνιζε ως τότε, 15 χρόνια μετά». Δηλαδή η υπόθεση του βιβλίου σε αυτό το σημείο είναι 15 χρόνια μετά, δηλαδή είναι γύρω στο 1905-6 κάπου εκεί, και περιγράφει μια δύσκολη κατάσταση που λέει ότι οφειλόταν από την πτώχευση την τότε, 15 χρόνια μετά. Μόνο που το συνειδητοποίησα αυτό, ότι μετά από 15 χρόνια εγώ μπορεί να μην ζω και να μην προλάβω να δω την τυχόν ανάκαμψη, μου ήρθε ένα κάτι. Εν πάση περιπτώσει,
Μια και είμαστε και σε αυτό το σημείο, να πω ότι είναι από το πρώτο μου βιβλίο, το Βορειοανατολικά στον αιώνα, που όταν το έγραφα στις αρχές του 2000, 1999 προς 2000, ούτε καν είχε πάει ποτέ το μυαλό μου ότι θα ορισμένες, πώς να το πω, τυχές του βιβλίου, τυχές, ορισμένα σημεία του βιβλίου θα άγγιζαν τη σημερινή πραγματικότητα. Ναι. Ότι η ιστορία δηλαδή επαναλαμβάνεται με τέτοιο, με τέτοιο ρυθμό, με τέτοια, με τέτοιο πείσμα μάλλον, και αποδεικνύεται λίγο προφητικό. 10 χρόνια μετά, 12 χρόνια μετά που το έγραψα, ξαφνικά μιλάμε για πτώχευση σημερινή, την οποία τη βιώνουμε. Ναι. Και τότε δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μας ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Είχαμε μπροστά Ολυμπιακούς αγώνες, είχαμε αισιοδοξία, είχαμε 1000 πράγματα. Και παρόλα αυτά. Και αυτά δεν. Να πω και την αλήθεια μου ότι αυτά δεν ήταν πράγματα τα οποία τα θυμόμουν λόγω της πλοκής του έργου, λόγω της μυθοπλασίας, λόγω του. Της αληθοφάνειας που ήθελα να δώσω, έψαξα σε πηγές, σε βιβλία, σε εγκυκλοπαίδειες, σε ιστορικά βιβλία και άντισα κάποια στοιχεία. Και χρησιμοποίησα αυτά τα οποία έκρινα εγώ πιο πρόσφορα. Μέσα σε αυτά ήταν και αυτό. Δυστυχώς με στεναχωρεί, γιατί αν πρόκειται αυτή η κρίση η οποία βιώνεται τώρα να κρατήσει άλλα 10 χρόνια, δεν ξέρω αν θα προλάβουν. Ας ελπίσουμε πως όχι. Ας ελπίσουμε πως όχι. Παρόλο το ότι, ξέρεις, τώρα δίνουμε ευκαιρία ο ένας τον άλλον από το ένα σημείο να θυμόμαστε και να φέρνουμε κάτι άλλο στην επιφάνεια. Και να πούμε οτιδήποτε άλλο από το βιβλίο. Λοιπόν, θα πούμε για το βιβλίο. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό το πράγμα βέβαια το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι δυστυχώς το βιβλίο δεν μπορεί να βρεθεί πουθενά πλέον πέραν του διαδικτύου και ο λόγος είναι διότι έχει εξαντληθεί. Η έντυπη έκδοση, ναι. Υπάρχει όμως η ηλεκτρονική έκδοση η οποία είναι προσφερόμενη προς διάβασμα και είναι από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Μπορείτε να το βρείτε αν πληκτρολογήσετε τα 3W24 αριθμητικά 2-4 δηλαδή γράμματα με λατινικά στοιχεία .com. Στο κάτω μέρος, βασικά στα 24 γράμματα, μπορείτε να επιλέξετε περίπου 1.700 τίτλους βιβλίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων και λογοτεχνών, όπως επίσης και την καινούργια σειρά στην οποία είναι και τα δικά μου τα βιβλία, το πρώτο και το τελευταίο. Κάτω-κάτω στην ιστοσελίδα, χωρίς να ψάχνετε πολύ-πολύ, γράφει σειρά εν κενό, με αλφαγιώτα το κενό. Στον αριθμό 42 είναι το Βορειοανατολικά και στον αριθμό 64 είναι η ζωή στα δυο, το τελευταίο μου που έχω βγάλει. Οποιοδήποτε βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε με ένα απλό κλικ και εντελώς δωρεάν. Τις μέρες που περνάμε, καλό είναι να μπορούμε να βοηθούμε ο ένας τον άλλον. Επιβάλλεται πια. Οπότε όλοι αυτοί οι 1.700 τίτλοι από τα 24 γράμματα.com, επαναλαμβάνω, www.24gramata.com, και κατεβάζετε όποιο τίτλο σας αρέσει, δωρεάν. Πολύ πολύ ευχαριστούμε τον Γιώργο για αυτή την ενημέρωση. Νομίζω ότι όλοι όσοι ακούτε και ενδιαφέρεστε για το διάβασμα θα προστρέξετε σε αυτή την ιστοσελίδα και εγώ θα σας πρότεινα ανεπιφύλακτα να πάτε και να ψάξετε το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι εξαιρετικό. Εμένα με έχει συγκινήσει με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και μπορώ να σας πω κιόλας ότι επειδή έτυχε και έχω δει και πρόσφατα την ταινία «Η Μικρά Αγγλία» και έχω μία εικόνα όπου στη συνέχεια διαβάζοντας το Βορειοανατολικά στον αιώνα, μπορώ να σας πω ότι βλέπω πως υπάρχει μία πολύ μεγαλύτερη διευρυμένη εικόνα του τι μπορεί να συμβαίνει σε έναν άλλο γεωγραφικό χώρο με πολλαπλές αναφορές και με λεπτομέρειες το τι συμβαίνει σε μία περιοχή, στην άλλη περιοχή, σε μία πόλη, σε ένα χωριό, στη χώρα, σε μία άλλη χώρα, με όλα αυτά τα δρόμενα που γίνονται. Φτάνουμε μέχρι την Οδυσσό, όπου σημειωτέων, επειδή τα ιστορικά γεγονότα ουσιαστικά, δηλαδή ο τίτλος του βιβλίου, είναι η κάλυψη γεγονότων και δρόμενων ενός αιώνα.
και να αναλογιστούμε ότι το όταν ο στρατός ξεκινάει να πάει να πολεμήσει υπέρ των συμμάχων και εναντίον των Ρώσων στην Οδυσσό, πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι αυτό ακριβώς το γεγονός το πληρώνει αργότερα ο Ελληνισμός το 1922, όταν κρατώντας το στη μνήμη τους οι Ρώσοι βοηθούν τον Κεμάλ Ατατούρκ, διότι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους πλέον απέναντι στους Έλληνες και σου λέει οι Έλληνες μας χτυπήσανε, είναι ευκαιρία και ώρα να τους ανταποδώσουμε αυτό που μας κάνανε. Για να μην ξεχνάμε πάντοτε δηλαδή το ποια είναι η στάση μιας χώρας απέναντι σε μία άλλη και ότι κατά κάποιο τρόπο πράγματα γίνονται και έρχονται πίσω ως δανεικά. Μια και ανέφερε στην Οδυσσό και ενδεχομένως επειδή οι ακροατές δεν έχουν εικόνα από αυτό το οποίο μόλις ανέφερες, αυτό που λέμε μικρασιατική καταστροφή πριν συμβεί ήταν η μικρασιατική εκστρατεία. Τα ελληνικά στρατεύματα που είχαν πάει εκεί πέρα είχαν απομονωθεί. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μας τα μάθαν στο σχολείο. Τα έχω αντλήσει από ιστορικά βιβλία και κυκλοπαίδειες χάρη της πλοκής του βιβλίου. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή λοιπόν υπήρχε μία ανάπαυλα, μία παρατεταμένη ανάπαυλα χωρίς πολέμους, χωρίς τίποτα. Οι Τούρκοι προσπαθούσαν να ανασυνταχτούν τραβηγμένοι πέρα από το Σαγκάριο. Οι Έλληνες είχαν πέσει σε μια δυσάρεστη κατάσταση γιατί ούτε δράση είχαν, ούτε κάποιο αποτέλεσμα και είχαν αρχίσει να κουράζονται. Πάνω εκεί λοιπόν οι μεγάλες δυνάμεις πρότειναν να, για δικά τους συμφέροντα να σταλεί μια μεραρχία νομίζω στην Οδυσσό, να πολεμήσει τους Ρώσους. Ναι, που ήταν μετά, τους Μπολσεβίκους, γιατί είχε γίνει ήδη η επανάσταση. Ναι. Αυτό εξόργησε τους Ρώσους, που ξαφνικά είδαν και τους Έλληνες να είναι αντίπαλοι τους. Έκαναν κολεγιά, να το πούμε απλά, με τους Τούρκους. Ανασυγκροτήθηκαν οι Τούρκοι με τη βοήθεια των Γερμανών εντωμεταξύ, οι οποίοι τους εξόπλισαν, τους εκπαίδευσαν πάρα πολύ καλά και ήταν και πολύ πιο καλά εκπαιδευμένοι κιόλας. Ναι, και μετά ακολούθησε. Βέβαια, κάναμε και εμείς μια ταρζανιά τότε. Είπαμε ότι θα πάρουμε τη μεραρχία από την Οδυσσό και θα την πάμε στην Κωνσταντινούπολη να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Το είπαμε και δεν το κάναμε. Ας το κάνουμε τουλάχιστον. Μπορεί να μας είχε μείνει η Κωνσταντινούπολη τότε. Εν διάφτη περιπτώσει. Και το μέτωπο αποδυναμώθηκε της Μικράς Ασίας και ακολούθησαν οι γνωστές συνέπειες του 22 κτλ. Αλλά αυτό, μην φανταστείτε το βιβλίο ότι είναι ιστορικό, αυτά είναι πάνω σε ένα κεφάλαιο, αναφέρονται σε ένα κεφάλαιο που ο ήρωάς μου βρίσκεται στη Μικρασία για την περιοχή της Ιδίας. Θα μου επιτρέψεις να τους δώσω ένα δείγμα στην πορεία της εκπομπής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Διαβάζοντας ένα κομμάτι μέσα από αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ. Αλλά αυτό το πράγμα που ήθελα να σε ρωτήσω είναι με τη σκέψη ότι πάντοτε μία συνάντηση με ένα συγγραφέα αποκτά λογοτεχνικές διαστάσεις μέσα από την πορεία της ίδιας του της ζωής. Μέσα στο πνεύμα λοιπόν αυτό, πες μας εσύ Γιώργο, πώς ξεκινάς τη ζωή σου, πού βρίσκεσαι, πώς αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο ξεκινώντας την? Λοιπόν, δεν θα πω τα γνωστά βασικά. Θα πεις ό,τι θέλεις. Ναι, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν είμαι πρότυπο συγγραφέα, δεν είμαι. Όχι, δεν το θέτω έτσι. Ναι, δεν το θέτω δηλαδή, έτσι. Έτσι, μην φανταστεί κανείς ότι έτσι όπως μιλάω εγώ ή έτσι όπως σκέφτομαι. Δεν ψάχνουμε να βρούμε συγγραφείς. Να το διευκρινίσω. Με κάποια έννοια που μπορεί να φαντάζεται ο καθένας, που θέλουμε όλα τα φώτα να είναι πάνω του, να στράφτηκε, να φωτοβολά ο ίδιος ή να θέλουμε εμείς. Υπάρχει να μια εικόνα του συγγραφέα που είναι από μικρό παιδί, που με τις καλές, με τις ωραίες εκθέσεις, με την ωραία σύνταξη, με μια τάση, με μια έφεση στην ανάγνωση, στο διάβασμα, στη μελέτη κτλ. Η μελέτη στα σχολικά δεν θα πω ότι με συγκινούσε ιδιαίτερα, όχι. Μετά όμως από την εφηβεία μου και μετά άρχισα να διαβάζω. Φαίνεται αυτό είχε ένα ευεργετικό αποτέλεσμα σε μένα, γιατί όλη αυτή η γνώση, όλη αυτή η μάθηση που είχε συσσωρευτεί λειτουργήσε κάποια στιγμή σαν μπαταρία η οποία μπορούσε να δώσει ενέργεια σε κάτι άλλο. Δεν είχα ποτέ πρόθεση ή διάθεση να γράψω. Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, ένα διήγημα. Έκανα όμως κάτι άλλο.
Mm-hmm. Ονειροπολούσε. Mm-hmm. Και μάλιστα πρόσφατα μου είπαν ότι κάνανε ένα τεστ και χρησιμοποίησαν και εμένα σε αυτό το τεστ στην αγνία μου και βρήκαν ότι είμαι ονειροπόλος. Είπα και εγώ σιγά τα αυγά. Δεν είναι κάτι που το κρύβω. Ούτως ή άλλως, όταν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να το αγνοήσεις. Για να το αγνοήσεις, δημιουργείς κάτι ευχάριστο. Ναι. Λοιπόν, όταν περνούσα τα ζόρια μου για τον Α ή Β λόγο, και ακόμα και τώρα δηλαδή, όταν το αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα, το βράδυ της αϊπνίας που χτυπιέται κανείς το μαξιλάρι να κοιμηθεί, πότε θα κοιμηθεί κτλ., εγώ αρχίζω και γυρίζω μια ταινιούλα. Έτσι ξεκίνησα. Ταινία στην ταινία, ταινία στην ταινία, όπου όταν λέω γύριζα μια ταινιούλα, εννοώ έγραφα ένα σενάριο, το γύριζα σε φιλμ εγώ σαν οπερατέρ, το σκηνοθετούσα, δηλαδή σενάριογράφος, οπερατέρ, σκηνογράφος, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής μπορώ να σου πω πολλές φορές. Οπότε αυτό που θα έκανε κάποιος σε βιβλίο με γραπτό λόγο, εγώ το έκανα μέσα στη φαντασία μου μέχρι που ήρθε η ώρα να το γράψω κιόλας. Mm-hmm. Αλλά αυτό ήταν μια άσκηση για μένα για να περνάω καλύτερα, για να αντιμετωπίζω τα δύσκολα, που τελικά ήταν και αποτελεσματική αυτή η μέθοδος για τα ζόρια μου. Mm-hmm. Οπότε όταν ήρθε η ευκολία του υπολογιστή, γιατί εγώ ξεκίνησα να γράφω κάνοντας εξάσκηση στο Word του υπολογιστή. Mm-hmm. Αρχικά αντέγραφα περιοδικά, εφημερίδες, ό,τι έβρισκα μπροστά μου, πρόχειρο ας πούμε, καθόμουν και το αντέγραφα στην πορεία και με αφορμή ένα ταξίδι στο νησί μου, mm-hmm. τη Μυτιλίνη, που είχα πάρα πολλά χρόνια να πάω, σχεδόν 19-20 χρόνια, mm-hmm. γύρισα γεμάτος αναμνήσεις, γεμάτος αναμνήσεις που ζωντάνεψαν ξαφνικά, mm-hmm. Με ολοζώντανες εντυπώσεις, με τις μυρωδιές, που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω, ναι, λέξεις κλισέ, η μυρωδιά του τόπου μου, mm-hmm. Το χωριό, ακόμα και ο τραχανάς έτσι mm-hmm. όπως τον κάνανε εκεί. Πώς, όλα οι χάχλες. Χάχλες, τις ξέρεις οι χάχλες? Τις ξέρω. Σοβαρά. Τις λατρεύω τις χάχλες. Είναι ο μόνος τραχανάς τον οποίο μπορώ να σου πω ότι μια φορά που μου είχαν φέρει από τη Μυτιλίνη, mm-hmm. άνοιξα το σακούλι, mm-hmm. και πήρα, λοιπόν, να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι, πώς είναι πες, ναι. Και πήρα λοιπόν ένα πράγμα σαν αυτό που μοιάζει με μια καθαρισμένη ανοιγμένη αγκινάρα, ναι, ναι. και άρχισα να το κόβω κομμάτι-κομμάτι και το τρώγα έτσι σκέτο, σαν παξιμάδι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Και μάλιστα κάποτε είχα ανακαλύψει ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος έφερνε προϊόντα Μυτιλίνης στο Μοσχάτο. Όχι, εδώ είχε. Νομίζω ότι έχει ακόμα. Στην πρέκτη του Ψωμύρου. Ναι, βρισκόμαστε στη Νέα Σμύρνη. Ναι, βρισκόμαστε στη Νέα Σμύρνη, αλλά εγώ ήξερα το Μοσχάτο. Λοιπόν, εδώ θα βγάλουμε λαγό τώρα. Ναι, βρισκόμαστε στην Ομήρου. Ναι. Τη Νέα Σμύρνη, στην οδό Ομήρου. Ναι. Την προέκταση του Ψωμύρου προς τα πάνω μετά ναι. τη Βενιζέλου είναι mm-hmm. ακόμα mm-hmm. ένα. Δεν ξέρω mm-hmm. αν πρέπει mm-hmm. να το αναφέρουμε. Κάτι με το νησί μου έχει να κάνει ο τίτλος του μαγαζιού. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχει χάκλες, θα έχει. Πες τι είναι η χάκλες. Λοιπόν, οι χάκλες είναι ο τραχανάς. Ο στερεοποιημένος τραχανάς. Ναι. Δηλαδή, όταν είναι ακόμα ζυμάρι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι τον περνάνε από κόσκινο mm-hmm. για να τρίβεται και να mm-hmm. γίνεται έτσι ψηλό, χοντρό ψυχουλάκι. Όταν είναι ακόμα ζυμάρι, παίρνουν ένα κομμάτι και το ζυμώνουν μέσα στην παλάμη και το κάνουν σαν βαρκούλα. Mm-hmm. Αυτή είναι η χάκλα. Ναι. Η βαρκούλα. Βαρκούλα στρογγυλή. Ναι. ναι. Μπορεί να είναι και ναι. μακρόσνη, σαν κοχύλι, ναι. δεν έχει σημασία. Ναι. Και για την ακρίβεια, αυτή η χάχλα βράζει σε βραστό νερό, τη ρίχνουν μέσα και τη βράζουν σαν κανονικό τραχανά. Και αντί να έχουν τρίματα τον τραχανά, mm-hmm. τον έχουν ολόκληρο. Ναι, ολόκληρο. Mm-hmm. Αλλά τρώγεται και σαν παξιμάδι. Ναι. Τρώγεται και ψητή η χάχλα. Mm-hmm. Είδα με το μαμαλάκι κάτι εκπομπέ που και κάνει, ναι, με ντομάτες, με μπέικον, με τυριά μέσα, μια χαρά. Για το βιβλίο θα πούμε τίποτα. Αμέ, Α, ναι, σου έλεγα λοιπόν ότι είχα ξεκινήσει γυρνώντας από τη Μυτιλίνη και ήταν γεμάτο το μυαλό μου από αναμνήσεις mm-hmm. που ξαφνικά ζωντάναψαν mm-hmm. και λέω γιατί να αντιγράφω, mm-hmm. ας αρχίσω να γράφω. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω και κάθε φορά έμενα τότε και εκτός Αθήνας στα Μεσόγεια και κάθε φορά που είχα παρέα συνήθως το Σαββατοκύριακο έλεγα κοίτα, κοίτα πόσο έγραψα. Κοίτα πόσο έγραψε. Κάποια στιγμή μου είπαν, κοίτα τι έγραψες. Δεν είναι το πόσο έγραψες, είναι και το τι έγραψες. Μήπως θα έπρεπε να κάνεις κανένα βιβλίο. Και γι' αυτό το Βορειοανατολικά στον αιώνα έχει και μια μορφή ασύνδετα συνδεδεμένων διηγημάτων. Δηλαδή, πολύ ωραίο, το έχεις κάνει πολύ ωραίο.
Δεν έγινε σκόπιμα. Ναι. Όχι, μπορεί να μην έγινε σκόπιμα, αλλά ήταν... η σύνδεση αυτή των διαφορετικών δρόμενων από χωριό σε χωριό και από οικογένεια σε οικογένεια, εγώ τη βρίσκω εκπληκτική. Δηλαδή... Έγινε από ανάγκη. Ήταν σαν αυτοτελείς ιστορίες, σαν διηγήματα αυτόνομα, πώς να το πω, mm-hmm. που επειδή συγγένευαν το ένα με το άλλο, κάποιος πήγαινε από το ένα χωριό στο άλλο, κάποιος mm-hmm. γνώριζε κάποιο, κάποιο προξενιό, γινόταν κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, αναγκαστικά κάποια στιγμή όταν πήρε μορφή βιβλίου, ότι μάλλον όταν άρχισε να φαίνεται ότι μπορεί να πάρει μορφή βιβλίου, τα συνέδεσα, τα τροποποίησα, τα έφτιαξα λιγάκι, τα βόλεψα και έγινε mm-hmm. βιβλίο. Και έγινε πολύ ωραίο βιβλίο. Ευχαριστώ. Είναι... ναι, έχω ακούσει καλές κριτικές. Μάλλον είναι το βιβλίο που συγκεντρώνει τις περισσότερες καλές κριτικές mm. σε σχέση με τα υπότυπα. Mm-hmm. Και μ' αρέσει. Μ' αρέσει δηλαδή που έχει να κάνει με το νησί μου. Μ' αρέσει που δεν το κατανομάζω από ιδιοτροπία ποιο νησί είναι mm-hmm. μέχρι το τέλος. Δεν ξέρει κανείς. Καλά, τι κάνει νιά-νιά στα Κεραμίδια, σαν Πλατανόφυλλο, βορειοανατολικά στο Αιγαίο, απέναντι στη Σμύρνη. Καλά, είναι Κυχείος ναι. βέβαια. Μικρασία, Ιβαλή και τα λοιπά, εντάξει, αν δεν είναι Χίος, είναι Μυτιλίνη, τη διάφορα. Ναι, εντάξει, είναι πολύ κοντά η περίοδος. Λάρια, σαπούνια, εντωμεταξύ, ναι, 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 ναι. Αλλιώς θα βγάζει μαστίχα. Παρόλο το ότι έχεις και τη μαστίχα μέσα στο βιβλίο, βέβαια υπό άλλο, δηλαδή θυμάμαι... Πού, δεν θυμάμαι. Να σου πω, θυμάμαι τη μεταφορά του ψυγείου. Αυτό είναι έβριμα. Που είναι, λοιπόν, όταν γίνεται η μεταφορά παγωνιέρα. Του. Η παγωνιέρα, ναι. Που στο πρώτο κάλεσμα, ας πούμε, για να γιορτάσουν το ότι το σπίτι απέκτησε ναι, ψυγείο, ναι, 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 ναι. τους κερνάει παγωμένη μαστίχα χείου. Υποβρύχιο. Υποβρύχιο. Ναι, ναι, τη βανίλια. Βανίλια, μπράβο, ναι. Ναι, ναι. ναι τώρα. Κοίτα, ούτε να είχαμε συνεννοηθεί. Αυτό είναι κλειδί. Mm. Όλα μου τα βιβλία έχουν κάτι κλειδιά, κάτι μικρά κλειδάκια, ας πούμε, τα οποία αν τα πιάσει κανείς, τα πιάσει. Συνήθως τις παρουσιάσεις, εγώ λέω μερικά τέτοια πράγματα, βοηθούν τον αναγνώστη να παρακολουθεί την πλοκή καλύτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, το ψυγείο είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη στιγμή, γιατί η παγωνιέρα για την ακρίβεια, ναι, γιατί ναι, εκείνα τα χρόνια ναι, δεν ναι, υπήρχαν ναι. ψυγεία. Ναι. Αν υπήρχαν, τα είχαν οι πλούσιοι. Mm-hmm. Ο Κοσμάκης είχε τα ψυγεία πάγου, τις περίφημες παγωνιέρες. Η καπετάνισσα λοιπόν που είχε φάει τον άντρα της, θέλω παγωνιέρι γιατί χαλάει το φαΐ στο φανάρι, τα πρόλαυσα φανάρια. Αμέ. Με τη σίτα γύρω-γύρω. Ναι, 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 μην πηγαίνουν και τα ζούδια πάνω. Μπράβο, και το τυρί την άλλη μέρα ξύνιζε mm-hmm. και πετιότανε. Και όταν λοιπόν ο καπετάνιος της έκανε τη χάρη και της έστειλε μια παγωνιέρα, εκείνη το ίδιο βράδυ γοητεύτηκε, υποχρεώθηκε και του έκανε τη χάρη να τον ικανοποιήσει και αυτόν. Και 9 μήνες μετά ήρθε ο κεντρικός ήρωας. Ναι. Ο οποίος στο τρίτο βιβλίο, στο τέλος, έχει να κάνει με την παγωνιέρα. Δεν το λέω, δεν το μαρτυράω. Όποιος θέλει να το συνδέσει, όποιος θέλει να το διαβάσει, κάτι γίνεται. Όσοι πιστοί προσέλθεται. Κάτι γίνεται με αυτή την παγωνιέρα. Όταν την έγραφα αρχικά, δεν είχε πάει στο μυαλό μου, αλλά στην πορεία λέω, αυτό το σημείο θα είναι και ένα κλειδί. Mm-hmm. Ούτε να είχαμε συνεννοηθεί, Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ που το έδειξε και μου την ευκαιρία τώρα που είχε την παγωνιέρα. Είδες τι ώρα που βγήκε έτσι από μόνο του. Ναι, 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 ναι. Και χωρίς να το ξέρω κι εγώ. Καλύτερα. Πάντως να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Ένα πράγμα το οποίο μ' αρέσει είναι γενικώς οι συγγραφές των βιβλίων περιέχουν, ιδιαίτερα όταν είναι μυθιστορήματα, περιέχουν αυτό το πνεύμα του παραμυθιού. Το παραμύθι βέβαια, έτσι σαν έννοια της λέξης παραμύθι, το παραμύθι συμβολίζει και την παρηγοριά. Και με αυτή την έννοια, δηλαδή αν το επεκτείνουμε, είναι μία ιστορία η οποία από τη μία μπορεί να δίνεται προς τα παιδιά έτσι ή προς τους μεγάλους για μία ευχάριστη ανάγνωση και μεταφορά σε έναν άλλον κόσμο έτσι πιο ευχάριστο. Στην προκειμένη περίπτωση όμως εδώ ανακατεύονται πράγματα και γεγονότα τα οποία δίνουν μία πραγματική διάσταση της ζωής που ζούσαν οι Έλληνες σε όλο το μήκος και πλάτος που βρισκόντουσαν, που έχουν έναν εντελώς άλλο ρυθμό,
βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα του σφιχτού εναγκαλισμού που τους κάνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και δεν αναπνέουν μόνοι τους, έχουν ένα δυνάστη από πάνω τους. Παρόλα αυτά συνεχίζει να έχει αυτή την γοητεία του παραμυθιού, ακόμα και όταν έχεις να κάνεις με πράγματα τα οποία διαβάζεις και είναι συντανακτικά και σου σηκώνουν την τρίχα στο δέρμα σου και ανατριχιάζεις και λες πω ήταν δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα μέσα στις οικογένειες ή από τον ένα στον άλλον ή η γειτονιά να συμπεριφέρεται με τον έτσι ή με τον αλλιώς τρόπο απέναντι στους υπόλοιπους, να ξεχνάνε, δηλαδή αυτό είναι ίδιο ανθρώπου τελικά. Κάνουμε σφάλματα και ξανακάνουμε σφάλματα γιατί δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ναι, αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν ξέρω τι ακριβώς, κάτι θέλεις να πεις, κάτι θέλεις να ρωτήσεις που δεν το πιάνω αυτή τη στιγμή. Θα σου πω σε τι αναφέρομαι. Αλλά ναι, να πω κάτι, ναι, βεβαίως. Προκαταβολικά, ότι εκείνη την περίοδο που και για μένα είναι μακρινή, δηλαδή από τη Μυτιλίνη οι Τούρκοι νομίζω έφυγαν ή το 12 ή το 13, ναι, ναι. Νομίζω τέλος του 12, πρώτα έφυγαν από τη Μυτιλίνη και μετά από τη Μακεδονία. Από μνήμες υπήρχαν γιαγιάδες που ζούσαν εκείνα τα χρόνια και αν θυμάμαι και εγώ καλά, οι σχέσεις των Ελλήνων και των Τούρκων ήταν άριστες. Προφανώς δεν ήξεραν από ελευθερία. Προφανώς είχαν κάποια ημιαυτονομία. Τώρα δεν θέλω να ταυτιστώ, ξέρω εγώ, με τον περίφημο συνοστισμό στη Σμύρνη. Προς Θεού, δηλαδή. Σχέση. Ναι, προς Θεού, μην φανταστούμε τέτοιες ακλαμάρες. Μα αναφέρεσαι στις απλές λαϊκές ακριβώς, σχέσεις. Ακριβώς, έχει πολύ μεγάλη ανθρώπους, ναι, τους πολίτες, τους πολίτες έξω από πολιτική. Άλλωστε μέχρι και σήμερα το Αϊβαλί κατοικείται ακόμα από ελληνόφωνους. Μπορεί να θεωρούν ορισμένοι ότι είναι και Έλληνες, αλλά αν πας στο Αϊβαλί σου μιλάνε ελληνικά. Λες και είναι η μητρική τους γλώσσα. Και αν εξαιρέσουμε τον κόσμο που έρχεται στην παραλία τώρα, στις μέρες μας δηλαδή, που είναι Τούρκοι, δηλαδή. Τούρκοι, ρε παιδί μου. Ναι. Που δεν έχουν καμία καταβολή, κανένα λόγο να μιλήσουν ελληνικά κτλ. Τη μέρα λοιπόν ακούς και τουρκικά. Τη νύχτα σχεδόν ακούς ανεκατεμένα ελληνικά και τουρκικά. Λοιπόν, τότε στη Μυτιλίνη οι Τούρκοι που είχαν μείνει, που υπήρχαν, που ζούσαν εκεί πέρα, είχαν αγαστές σχέσεις με τους Έλληνες. Δεν αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήματα. Ήταν το εμπόριο εντωμεταξύ με τις απέναντι ακτές, υπήρχε λάδι, υπήρχε, όπως το γράφω κιόλας, υπήρχαν μονάδες βυσοδεψίας μεγάλες, που εκτός από τα δέρματα, τα ντόπια, γιατί είχε και κτηνοτροφία το νησί, εκτός από τα δέρματα που επεξεργάζονταν τα ντόπια, έφερναν και από το απ' έξω, τώρα από πού, Μακεδονία, άλλα νησιά κτλ, γιδωτόμαρα από Βοηδή κτλ, και γινόταν μια πολύ καλή επεξεργασία. Λοιπόν, κάτι το λάδι, το σαπούνι, τα κυπευτικά, τα δέρματα, το εμπόριο που κάναν τα καΐκια, τα μεγάλα, τα ξύλινα, εκείνα τα χρόνια κτλ. Ήταν πολύ σημαντικό. Είχε χρήμα, είχε κίνηση. Οπότε οι Τούρκοι της Μικρασίας είχαν συμφέροντα να τα έχουν καλά με τους Μυτιλινούς. Γενικά με τους νησιώτες που είχαν μια μεγάλη δραστηριότητα. Ήταν η πρώτη δρασκελιά τους να ταξιδέψουν και αυτοί πιο μακριά με έναν ενδιάμεσο πραγματευτή. Όταν λοιπόν ο μεγάλος ασθενής, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρχισε να ψυχοραγεί, το είχαν πάρει και αυτή η απόφαση λίγο πολύ ότι ήταν μετρημένα τα κουκιά και όπου να είναι θα παίρναν πόδι. Η αποχώρηση των Τούρκων από τη Μυτιλίνη έγινε με την περίφημη μάχη Κλαπάδου, όπου δεν υπήρξε ούτε μάχη ούτε νεκρός. Κανένας από καμία αυτό. Πήγαν εκεί πέρα λέει, να πολεμήσουμε. Τι να πολεμήσουμε, δεν φεύγουμε. Τα μάζεψαν και έφυγαν. Σου λέει, ναι, τώρα γιατί να σκοτωθούμε εμείς μεταξύ μας, αφού τελείωσε. Α, το καλό, τα μαζέψαν και φύγανε. Δεν υπήρχε, πώς να το πω, δεν υπήρχε μίσος, δεν υπήρχε έκθαρση, δεν είχαν συμβεί βαρβαρότητες ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη. Και γι' αυτό κιόλας δεν θυμάμαι να λέγανε τότε που είχαμε τους Τούρκους εδώ. Όποτε έτσι, όποτε αλλιώς. Ήταν, να σου πω, κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει την ελευθερία όταν δεν την έχει. Ναι, οπωσδήποτε. Όταν δεν ξέρεις πώς είναι κάτι, δεν μπορείς να το λαχταρίζεις. Αν δεν φας ποτέ ζάχαρη, δεν σου λείπει το γλυκό.
Έτσι, έτσι είναι. Δεν ξέρω αν θέλεις να αυτό, πούμε κάτι τέτοιο. Ναι, ή... Όχι, όχι. Αυτό που έλεγα ήταν σε σχέση γενικώς με το ότι το μυθιστόρημα είναι ένα παραμύθι. Το παραμύθι όμως γενικά έχουμε συνηθίσει να λέμε το ότι περιέχει μόνο κάτι ωραίο. Αλλά ναι. με αυτή την έννοια το έλεγα. Αυτό όμως το οποίο εγώ θέλω να αναφερθώ και να μας μιλήσεις γι' αυτό είναι βλέποντάς το απέναντι στα παιδιά. Δηλαδή, πες ας πούμε ότι πέρα από τα μεγάλα παιδιά που έχουμε που μας ακούνε. Τώρα με προκάλεσες όμως με το παραμύθι και τα ωραία. Ποιο παραμύθι και ποια ωραία. Όταν έχει δράκους που ο δράκος τρώει και σκοτώνει. Γιατί να μην σε προκαλέσω, δεν είναι δηλαδή. Και η κακιά μάγισσα που φαρμακώνει την πριγκίπισσα και αυτό. Συγγνώμη. Άμα πάμε δε στα δυτικά παραμύθια που είναι τύπου Hansel και Gretel που τα τρώει στο φούρνο η μάγισσα. Εντάξει, σε παρακαλώ. Δηλαδή και ο κακός ο λύκος με την κοκκινή σκουφίτσα. Ποια είναι τα παραμύθια τα καλά. Ναι, τώρα μου δίνεις μια ωραία πάσα, πώς να το πω. Το τελευταίο μου βιβλίο, το «Ζωή στα δυο», είχα μια καλή ιδέα να ζητήσω από παλιά φίλη και συνάδελφο που είναι συνάδελφο από Ολυμπιακή, που είναι φιλόλογος και διδάσκει σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Βλέποντας, γίναμε φίλοι από το Facebook, μπορεί να γνωριζόμασταν έτσι φυσιογνωμικά, αλλά δεν είχαμε μιλήσει ποτέ, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι. Βλέποντας τα σχόλιά της, πόσο κέρια, λιτά, σοβαρά, αξιοπρεπή κλπ, μου πέρασε από το μυαλό και της έκανα μία πρόταση. Λέω, θα ήθελες να πεις δύο λόγια για το βιβλίο μου? Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, να σου στείλω σε ηλεκτρονική μορφή και αν σε αρέσει σκοπεύω να κάνω μια παρουσίαση, λες δύο λόγια για μένα. Ναι. Το δέχτηκε, της άρεσε, ενθουσιάστηκε, μίλησε με μεστά λόγια, με λίγα λόγια και είπε για το διατάφτα, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Έδωσε το βιβλίο μου άσκηση στα παιδιά, στη Δευτέρα Γυμνασίου. Και όχι μόνο τα παιδιά ασχολήθηκαν με αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν ήταν και ηθικοπλαστικό ή ηθογραφείο όπως είναι το πρώτο, με ιστορικά στοιχεία κτλ. Είναι ένα σύγχρονο βιβλίο. Έχει και κάτι εντός εκτός εισαγωγικών ακατάλληλα για την ηλικία τους, την ηλικία των 15 όταν ήμουν εγώ 15. Ναι. Στα χρόνια μου ήταν ναι, ακατάλληλο ναι, αυτό ναι, το ναι, ναι. ανάγνωσμα. Τώρα προφανώς είναι καταλληλότατο. Και τα παιδιά όχι μόνο το διάβασαν, όχι μόνο ασχολήθηκαν, όχι μόνο έκαναν εργασία πάνω σε αυτό, με δική τους προτροπή, με τις καθηγήτρες, δεν ξέρω, με κάλεσαν στο σχολείο όπου πήγα και μιλήσαμε. 2 ώρες, 1:50 και δεν σηκώθηκε ούτε ένα να πάει προς νερού του. Ούτε ένα να πάει να πιει νερό. Ούτε ένα, ξέρω εγώ, να βγει έξω. Ήταν 2 γεμάτες ώρες. Μιλήσαμε για όλα, όχι μόνο για βιβλία και λογοτεχνίες και τέτοια πράγματα. Ό,τι μπορούσαμε να συζητήσουμε, το συζητήσαμε και είδα ότι τα σημερινά παιδιά είναι σφουγγάρια. Αυτό ήθελα να σου πω. Όχι τα σημερινά παιδιά. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Ναι, ναι. Αλλά τα σημερινά παιδιά ενδεχομένως έχουν πολύ περισσότερη ενημέρωση, πηγές πάρα πολλές, για να γεμίζουν με εντυπώσεις, στοιχεία διάφορα που προσλαμβάνουν. Οπότε, ό,τι τους δώσεις, αυτό επεξεργάζονται. Αν τους δίνεις σκουπίδια, στα σκουπίδια θα μείνουν. Ναι. Αν τους δώσεις κάτι που να τους εξάψει λίγο τη φαντασία. Είναι το θέμα, ξέρεις, έτσι, το πόσο εμπνευσμένος είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα στα παιδιά. Τα παιδιά, ακριβώς έτσι όπως το είπες, έτσι το νιώθω και εγώ, ότι είναι σφουγγάρια. Είναι έτοιμα να ρουφήξουν, να γεμίσουν και δεν να μπορούν νομίζω, να αποδώσουν. Δεν νομίζω ότι είμαι ειδικός σε θέματα παιδιών και ούτε εγώ λέω ότι είμαι. Ούτε ότι έχω μεγάλη ιδέα. Όχι, απλώς μου θύμισε σαν ένα γεγονός. Τα συγκεκριμένα παιδιά τα είδα σαν μικρά ανθρωπάκια. Ήταν μικρά σε ηλικία μόνο. Κατά τα άλλα, τους είδα σαν όριμους. Ναι. Και πώς ναι. μου ήρθε κιόλας, τους ρώτησα, πείτε μου, ποιοι από εσάς δεν θέλετε να γίνετε ούτε γιατροί, ούτε δικηγόροι, ούτε αρχιτέκτονες, πολιτική μηχανική, ξέρω εγώ αυτό. Όλα αυτά τα επαγγέλματα που συνήθως λέει ο γιος που θα γίνει επιστήμονας. Και ασχοληθήκαμε με ένα δύο που ο ένας ήθελε να γίνει τραγουδιστής, ο άλλος ήθελε να γίνει ψυχολόγος, μουσικός μάλλον, όχι τραγουδιστής. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιο σπουδή ή μόρφωση. Οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε. Ούτε πρέπει να κατευθυνθούν όλοι να πάνε προς τα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι το πώς θα την αντιμετωπίσει. Συγκεκριμένα την επόμενη μέρα, λέει η καθηγήτριά τους, μπήκε στην τάξη και είδε στον πίνακα. Κυρία, ο κύριος Πετρέλης μας είπε να έχουμε όραμα. Το όραμα με κεφαλαία. Τους έμεινε. Πώς μου ήρθε, δεν ξέρω. Όταν πήγα, δεν είχα σκοπό να μιλήσω για οράματα και για τέτοια. Απλά τους είπα να κάνουν κάτι. Τους εντυπώθηκε και έγραψε στον πίνακα όραμα με κεφαλαία γράμματα. Πάνω εκεί ακριβώς λοιπόν ήταν και εμένα η σκέψη μου να σε ρωτήσω, παροτρύνοντάς σε, να μας πεις για τα παιδιά. Ακριβώς δηλαδή έτσι, η γνώση και η εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος γράφει ήδη, πώς μπορεί να δοθεί σε ένα παιδί, παροτρύνοντάς το ότι μπορεί να ξεκινήσει το όραμά του, το όποιο όραμά του, να κάτσει να το γράφει στο χαρτί με τον όποιον τρόπο. Μπορεί να μην είναι γραφή, μπορεί να είναι ζωγραφική. Δεν έχει σημασία. Αυτό είναι δουλειά του γονιού. Μπορεί ο δάσκαλος, ο καθηγητής στο σχολείο να του δώσει κάποιες κατευθύνσεις, αλλά βασικά είναι ο γονιός. Αν ο γονιός τώρα μην με ζαλίζει, κάτσε τη τηλεόραση ή ασχολήσου, ξέρω εγώ, με το βίντεο παιχνίδι σου. Ναι, δεν είναι να το παρκάρουμε το παιδί, ούτε να το ξεφορτώσουμε. Να το ξεφορτωθούμε. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα παιδείας. Οπωσδήποτε. Ναι. Είτε είναι από το σπίτι, είτε είναι από το σχολείο. Ναι, ναι. Γενικά. Ναι. Και όχι αν είχαμε άλλη παιδεία, ναι, θα μου πεις. Ναι. Θίγησε ένα πολύ μεγάλο θέμα σε σχέση με την παιδεία. Τεράστιο. Το οποίο κάθε φορά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή, αν πάρουμε το πώς ξεκινάμε εμείς σαν παιδιά, πηγαίνουμε στο σχολείο και πώς γίνεται τα σημερινά παιδιά σήμερα στο σχολείο, σε συνέχεια, αδιάλειπτα. Δηλαδή και ποιος δεν υπάρχει που κάθε τρεις και λίγο αλλάζει τα φώτα σε αυτό το πράγμα το οποίο θέλουμε να λέγεται εκπαίδευση. Ένα απλό. Μαμά μας είπαν στο σχολείο να κάνουμε ανακύκλωση. Μπούρδες παιδί μου. αυτό το παιδί τι να μάθει. Ναι. Δηλαδή κάπου να μαζεύουν λέει, τα κουτάκια, τα πλαστικά και τα λοιπά. Έλα καημένη τώρα που τα μαζεύουμε χωριστά τα κουτάκια. Εντάξει, και έχουμε και την άλλη ανακύκλωση η οποία είναι έτσι, ναι, πιο προχωρημένη. Ναι. Μαμά το πετάω απ' έξω για να το μαζέψει ο σκουπιδιάρης, ναι, την ώρα που τρέχουμε με το αυτοκίνητο. Ναι. Ή μπαμπά, παιδάκι μου, πέθα και το άλλο, το κρατάς εδώ μέσα, να το μαζέψει ο σκουπιδιάρης. Ναι. Και την τσίχλα, ας πούμε, ναι, δεν θα την πετάξω στο δρόμο, θα την κουλήσω στο κάθισμα, ναι, για να μην φαίνεται. Ναι. Εντάξει. είναι θέμα παιδείας, αυτά τι να κάνουμε. Εντάξει. Για πες μας, έτσι, σε σχέση ας πούμε με τη ζωή σου, τι όνειρα είχες έτσι για να πραγματοποιήσεις? Υπάρχουν με την έννοια ας πούμε το ότι ξεκινάς έτσι βορειοανατολικά του αιώνα ως ένας νησιώτης που το νησί του δίνει πνεύμα ελευθερίας έτσι μέσα στο πνεύμα των θαλασσινών ποντοπόρων και που για σκεφτείτε δηλαδή ας πούμε όλοι σας. Η ίδια η θάλασσα είναι αυτή που περιβάλλει την ιδιαίτερη πατρίδα σου και είναι αυτό που οι ψυχολόγοι το ερμηνεύουν για να δώσουν μια άλλη διάσταση στην ύπαρξη της θάλασσας στη ζωή μας, ότι είναι ο συμβολισμός της ίδιας της ζωής. Και βέβαια, εντάξει, με το πώς εξελίσσεται η ζωή σου, εσύ αντί θαλασσοπόρος επιλέγεις να γίνεις κάποια στιγμή αεροπλώος. Άστα να πάνε. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα νομίζω ότι σου δίνει μια άλλη διάσταση, καλύτερη, ευρύτερη. Με ποια είναι? Με την έννοια ότι όταν βρίσκεσαι ψηλά έχεις την καλύτερη προϋπόθεση να μπορείς να παρατηρείς τον κόσμο με ευρύτερο πνεύμα και με ευρύτερο νου, με ευρύτερη ματιά. Αυτό λέγεται αποστασιοποίηση, όχι το επάγγελμα. Ναι. Και ούτε χρειάζεται να ταξιδεύεις ψηλά με το αεροπλάνο. Εντάξει, τώρα άμα είσαι σε αεροπλάνο και πες ότι θέλω να αποστασιοποιηθώ από το επάγγελμά μου, δεν φτάνει στο σημείο να πεις θα άνοιξε την πόρτα για να πάω να παίξω μπάλα έξω στην αυλή. Όντως αποστασιοποιείσαι με το αεροπλάνο, γιατί υπάρχει απομόνωση, υπάρχουν τα σύννεφα, ο αέρας, η απόσταση τα τόσα χιλιόμετρα που είσαι πάνω από τη γη. Οπότε, αν δεις μια πόλη, λες πω, είναι δυνατόν να είναι τόσο μικρή αυτή η πόλη και να έχει τόσα εκατομμύρια. Εντάξει. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Όλα τα νησιά έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο ιδιαίτεροι από τους Τεριανούς. Αν το νησί έχει κάποια αυτονομία, επάρκεια οικονομική, δες η σημερινή Κρήτη ας πούμε, που έχει και τον τουρισμό της, που έχει και τα λαχανικά της, που έχει και τα έτσι και τα αυτό,
δίνει στον κόσμο μια ελαφρά λαζονία. Δεν είναι κανόνας, δεν είναι κανόνας, αλλά αυτή που λέμε, αυτό που λέμε περηφάνεια. Είμαι περήφανος που είμαι κριτικός, είμαι περήφανος που είμαι την Ηλιόσπορτο. Το ίδιο ισχύει και για πιο μικρά νησιά που έχουν προοδεύσει τώρα και έχουν μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό. Μυκόνα, Σαντορίνη κτλ. Παλιότερα λοιπόν η Μυτιλήνη ήταν αυτοδύναμη. Ή σχεδόν αυτοδύναμη. Είχε βιομηχανίες, είχε κλωστήρια, είχε υφαντήρια, είχε λιοτρίβια. Βυρσοδεψία. Είχε ψάρια, είχε εμπόριο, είχε πλούτο. Αυτό έδινε λοιπόν στο μέσο Μυτιλινιό μια τάση αλαζονίας που την έχει ακόμα και τώρα και διατηρεί. Το λέμε περηφάνεια, το λέμε ξυπασιά. Ο καθένας τώρα ανάλογα το πώς το βλέπει αυτό το πράγμα. Το επεξεργάζεται και το αυτό. Γενικά το να σε περιβάλλει γύρω-γύρω θάλασσα και σε απομονώνει, γιατί περισσότερο σε απομονώνει παρά σε ενώνει. Η θάλασσα δεν ενώνει. Ναι, ενώνει, αλλά μάλλον απομονώνει. Σε καλεί να ταξιδεύσεις αν θες να πας κάπου αλλού. Ναι, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά όταν είσαι σε μία. Δες τους Εγγλέζους. Δεν έχουν έπαρση οι Εγγλέζοι, ο μέσος όρος του Εγγλέζου. Ναι. Νησί είναι. Θα μου πεις, δεν συμβαίνει με τους Γερμανούς. Είναι άλλο, δεν μπορώ να το πω τώρα. Δεν έχω, εντρυφήσει πάθος σε αυτό το θέμα. Αλλά γενικά οι νησιώτες είναι απομονωμένοι, οπότε ή γίνονται εσωστρεφείς ή γίνονται εξωστρεφείς με την έννοια, α, είμαστε και μια χαρά και δεν έχουμε και κανένα ανάγκη. Λοιπόν, εγώ από τις καταβολές μου, να σου πω τώρα την αλήθεια μου, είχα πολύ μικρές προσδοκίες. Σαν επικοινωνιακός τύπος, αρχικά ήθελα να γίνω μπακάλης. Α, τι ωραία. Αλλά όταν λέω μπακάλης, μπακάλης. Μπακάλης με τη σέσουλα που λένε. Μπακάλης με τη σέσουλα που ήταν όλα χύμα, τα ρύζια, τα όσπρια, τα λάδια με το. Δεν είναι ένα μεγάλο ταξίδι όμως για παιδικά μάτια. Ακούμε. Να μπαίνεις μέσα σε ένα κατάστημα και να βλέπεις όλα αυτά τα σακιά ορθωμένα. Ακόμα μου μυρίζει το παστό. Ακόμα έχω την εικόνα δηλαδή. Γιατί παστά ανοιχτά. Λακέδες, η Σαντέλα Μυτιλίνης, η γνωστή κτλ. Οι ελιές, όλα αυτά τα πράγματα βγάζανε μυρωδιές. Ακόμα και τα όσπρια και τα ρύζια δηλαδή έχουν μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Ναι. Σε πληροφορώ τέτοια μπακαλικά και υπάρχουν ακόμα στην κεντρική αγορά της Μυτιλίνης και είναι δίπλα το εμπορικό με τα υφάσματα, το μπακαλικάκι και δίπλα ενδεχομένως καλλιτικά, κολόνες και αυτό. Και δίπλα άλλο μπακαλικάκι. Έχει κρατηθεί. Τώρα δεν νομίζω να υπάρχουν ακόμα πολλά χύμα, εκτός αν είναι τίποτα ντόπια, κουκιά, φασόλια κτλ. Εγώ αυτό ήθελα να κάνω σαν παιδί. Να έρχεται ο γείτονας, όχι σε κεντρική αγορά, σε συνοικιακό κιόλας ήθελα, και να μου λέει: ξέρω εγώ, κόψω μου μισή οκά φέτα. Ναι. Και να την κόψω, ξέρω εγώ έτσι. 200 τράμια. Όχι, 300 είναι, μην είναι μισή οκά, ναι. Πώς, 400 γραμμά. Την πρόλαβε την οκά. Την έχω υπόψη μου την οκά. Είναι 800 κάτι γραμμάρια. 800 ή 400. 830 είναι η οκά, νομίζω. Είναι πιο πολύ. Α, γραμμάρια. Γραμμάρια, ναι. Εγώ είχα μείνει στα δράμια. Δεν θυμάμαι, ήταν 400 και 200 η μισή οκά. Η οκά, περίμενε. Τώρα μπερδεύτηκα. Καλά, άστο. Καρφωνόμαστε. Καρφωνόμαστε. Λοιπόν, μετά το ξεπέρασε το μπακάλι, ήταν όταν πρωτομπήκα σε κούρσα, όχι σε αυτοκίνητο, σε κούρσα. Ήθελα να γίνω ταξιτζής. Ήμουν μόνο. Είχε και τα τεράστια που από την πίσω θέση του οδηγού είχαν και καθισματάκι που έβλεπε απέναντι τη μεγάλη, το μεγάλο κάθισμα. Όχι, τέτοια μεγαλεία δεν τα έζησα εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπήρχαν. Αλλά ήταν οι παλιές, οι Πλήμουθ, οι Σεβρολέτ, αυτές με τα φτερά. Ναι, κάτι τέτοια ήταν. Ναι, κάτι τέτοια. Ήταν, χωράγαν περισσότερο κόσμο μέσα. Αλλά να ήταν. Οι μεγάλοι στο κάθισμα και τα παιδιά κατάχαμα. Λοιπόν, ναι, μετά ήθελα να γίνω ταξιτζής. Και μετά, σαν άξιο τέκνο της Φίνος Φιλμ, γιατί μεγάλωσα με Φίνος Φιλμ, και αναπτύσσοντας πια και το χαρακτήρα μου, βγαίνοντας ο ονειροπόλος από μέσα μου, άρχισε αυτό, να γυρνάω ταινίες. Δηλαδή, τις ταινίες που έβλεπα, άρχισα να τις οικειοποιούμε, να τις ζω. Να τις τακτοποιείς, να τις έτσι... Ναι. Κόψε, ράψε. Πώς? Κόψε, ράψε. Θα σου πω, σε ανύποπτο χρόνο έχεις δει μια ταινία που τη λέει Το Πορφυρό Ρόδο του Καϊρού. Ναι,
θυμάσαι τη Μία Φάρο που πήγαινε για να γλιτώσει από τα καθημερινά τη συνέχεια, σινεμά, συνέχεια, σινεμά. Ναι, 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 ναι. Και νομίζω ότι έβλεπε μία ταινία συνέχεια, συνέχεια, ναι, ναι, συνέχεια. Ναι, 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 ναι. Μέχρι που βγήκε ο πρωταγωνιστής μέσα από το πανί και την πήρε μέσα στην ταινία. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Λοιπόν, και βγαίνει από το. Και περπατάει πάνω στο πλατό. Ναι. Λοιπόν, έμεινα άφωνος όταν είδα αυτή την ταινία. Κάπου με αναγνώρισε και εμένα, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ. Ναι, ο άνθρωπος ήταν πιο ονειροπόλος από μένα. Mm-hmm. Πήρε αυτή που καθόταν σαν θεατής και έβλεπε την ταινία και την έβαλε μέσα στην ταινία. Mm-hmm. Ήθελα κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο. Οπότε άρχισα να γράφω σενάρια νοερά, να τα σκηνοθετώ, να τα σκηνογραφώ, να τα προωθώ. Να τα, Όσκαρ. Και τελικά με πήρε η μάνα μου από αυτή που θέλει να με κάνει δάσκαλο και με πήγε σε ένα γραφείο ταξιδιών. Πέσανε οι μεγάλες δυνάμεις πάλι, ε. Τελικά δεν μας αφήνει σε ησυχία οι μεγάλες δυνάμεις. Ναι, καλή τη ώρα. Ήθελα να με κάνει δάσκαλο. Τότε κιόλας υπήρχε παιδαγωγική ακαδημία στη Μυτιλήνη. Τότε, αν ήθελες να γίνεις δικηγόρος, πήγαινες νομική. Δεν έδινες σε δέσμες και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, αν ήθελες να γίνεις δάσκαλος, πήγαινες στην παιδαγωγική ακαδημία. Οπότε δεν ξέρει το φως σου και από το νησί. Τη βόλευε. Και μάλλον είχε δίκιο τελικά, γιατί από αυτή την επαφή που είχα τώρα με τα παιδιά του γυμνασίου, μια χαρά ήταν. Τώρα, άλλο να είσαι. Ήταν διορατική. 60 φεύγα. Ναι, αυτό συνέβη τώρα στα 65 μου. Και, κάτσε. Εκτός όμως. 25 μου, δεν ξέρω αν θα ήθελα να κάνω το δάσκαλο. Ω, καλά, εντάξει, δεν το συζητώ. Εγώ το λέω για την άποψη της μαμάς σου. Αλλά από την άλλη μεριά, μην ξεχνάς το άλλο. Το ότι οι μαμάδες ορισμένες φορές κάθονται και σκέφτονται ότι πώς θα βρω έναν τρόπο να τον κρατήσω κοντά μου, να μην σηκωθεί και φύγει. Ναι. Α, ναι. Αυτό με ακολούθησε αργότερα. Γιατί αφού έφαγα τα μούτρα μου τα κινηματογραφικοθεατρικά και τέτοια, μου ανοίχθηκε ένας ορίζοντας στην Ολυμπιακή. Mm-hmm. Την τότε την Ολυμπιακή, mm-hmm. τη γνωστή του Ανάση και τα λοιπά. Mm-hmm. Όλος ο κόσμος έβαζε μέσο για να μπει, mm-hmm. παρόλο που ήταν ιδιωτική. Mm-hmm. Η μάνα μου έβαλε μέσο και με κόψανε. Καλά, απίστευτη η μαμά σου. Έδωσα εξετάσεις, πέρασα και όταν πήγαμε να πάρουμε την περίφημη άδεια του πτυχίου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το τμήμα μου έγραψε γεωγραφία από μένα. Γεωγραφία πιστεύω ότι ξέρω μέχρι και τώρα. Λοιπόν, πού είναι τα Γκίστρι, πού είναι το Κιλιμάντζαρο, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο, έλεγε ο Γιώργος, πέρασε όλη η τάξη και εμένα με κόψαν γεωγραφία. Βρήκαν και το μάθημα να σε κόψουν. Ναι, καλά, ναι. Και αυτό. Εκεί ήταν. Συγγνώμη, ήταν, αλλά αυτό είναι μεγάλη πληγή. Εκεί ήταν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ναι. τραύμα, όχι παιδικό ναι. βέβαια. Εντάξει, ναι. με τη φοιτητικό. Λοιπόν, και πήγα σε κάποιο γνωστό και λέω, μα με κόψαν γεωγραφία. Δεν είναι δυνατόν να με κόβαν, ξέρω εγώ, σε κάποιο άλλο μάθημα, στα αγγλικά, ξέρω εγώ, πες, ας πούμε, ότι έπεσα στον περίφημο, δύσκολο, ζώρικο, ξέρω, ή στα σωστικά που ήταν μια καινούργια έννοια με τα σωστικά του αεροπλάνου, τα σωσίδια, τα φώτα το ένα το άλλο, τους πυροσβεστήρες, να πω έκανα κάποιο λάθος. Γεωγραφία. Και έτσι βγήκε και μου λέει, παιδί μου, εγώ σε έκοψα. Το ζήτησε η μάνα σου. Αποκαλύφθηκε. Ναι, 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 ναι. Και να σου πω τελικά, εντάξει, εγώ έκανα την επανάστασή μου τότε, είπα ότι θα δίνω εξετάσεις στην Ολυμπιακή μέχρι να περάσω. Μην με βοηθήσετε, απλά αν είμαι σε κάποια μαύρη λίστα, βγάλετε το όνομά μου εκεί πέρα, μπας και κάποια στιγμή περάσουμε τα αξία μου. Δεν θέλω να με βοηθήσετε, απλά αφήστε με να περάσω από μόνος μου. Πράγμα που τελικά και έγινε, ευγνωμονώ την τύχη μου. Ήταν πολύ μεγάλη. Αναγκάστηκε να σε αναδώσεις δηλαδή, δεν στο διορθώσανε αυτό, το επιτηδευμένο κόψιμο. Δε, τι, να το ανακαλέσουν, ναι. Όχι, έδωσε εξετάσεις ξανά. Πω. Ναι. Δεν είχα κιόλας πρόσβαση σε κάποιον γνωστό να πάω να πω, ξέρετε το και το συνέβη. Όχι, μέσα στο πλαίσιο, σημαίνει ότι μπορεί να υπήρχαν οι ενστάσεις. Όχι, προφανώς αυτός που μεσολάβησε για να με κόψουν πήρε το μήνυμα, αφήστε τον έρμο γιατί έχει μουλαρώσει και αποσύραν το όνομά μου ή μπορεί να ήταν άπαξ αυτό κόψτε τον τάδε, ας πούμε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι, εγώ πάντως πέρασα και πέρασα και καλά στην Ολυμπιακή όλα τα χρόνια που δούλεψα. Από Ωνάση. Με όλα τα καλά και τα κακά. Θα μας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή να ξαναέρθουμε εδώ πέρα και να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για την ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Πολύ ευχαρίστω και να μην πούμε για μαχαιροπύρνα και κουτσομπολιά. Να πούμε τίποτα ουσιώδες. Ναι, βέβαια, ουσιώδες. Ιστορία. Ναι, εντάξει, γνωστό είναι τα σημαίνη και τα επίχρυσα και τα χρυσά και τα λιλιά. Καλά, εντάξει. Ναι, αλλά αυτά τα έχουν υποθεί αυτά, φαντάζομαι. Ναι, ναι, έχουν υποθεί. Τελικά,
Να πω κάτι για το βιβλίο. Βεβαίως. Προχώρα. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με αυτό που λέω ως προς το εξής. Στο πρώτο βιβλίο δεν αναφέρεται καθόλου. Mm-hmm. Αλλά από το δεύτερο και μετά, κυριολεκτικά τα πάντα επικεντρώνονται γύρω από ένα γραφείο ταξιδιών. Mm. Δηλαδή, το επάγγελμα του ήρωα μου, του κεντρικού, είναι ταξιδιωτικός πράκτορας. Δεν μου λες. Επειδή θέλεις να πεις κάτι για το βιβλίο, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Μια και το αναφέρεις τώρα αυτό, έτσι σαν ένα σημείο, να κάνουμε ένα σημείο, έτσι μία στάση, να πεις για τα βιβλία, διότι ξέρω ότι το βιβλίο σου, στο οποίο κυρίως αναφερόμαστε τώρα, αποτελεί ένα μιας τριλογίας. Ναι. Οπότε, μας επιτρέπεται να πούμε ότι έχεις κάνει αυτά τα βιβλία και λίγο ως πολύ αφορούν αυτά και ναι, να επικεντρωθούμε ναι, σε αυτό για το οποίο λέμε τώρα. Ναι, 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 πολύ καλά. Λοιπόν, το πρώτο μου βιβλίο είναι το Βορειοανατολικά στον αιώνα. Είναι, τώρα πια μπορώ να το πω, γιατί όταν με ρωτάνε τι γράφει στο βιβλίο σου, Γιώργο, δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, αν με ρωτήσει το επόμενο βιβλίο τι θα είναι, βλέπει, αποφεύγω να απαντήσω, Όχι, ξέρεις, μου δίνεις μία πάσα όμως να σου μετατρέψω και να σου μεταστρέψω εγώ την ερώτηση που μπορεί να δέχεσαι εσύ, να την κάνεις εσύ ερώτηση στους άλλους που το διαβάζουν. Δηλαδή, με ποιο τρόπο, τι είναι αυτό που έχετε την αίσθηση ότι έχετε διαβάσει σε αυτό το βιβλίο? Όχι, αυτό είναι είναι ερώτηση πριν το διαβάσουν. Δεν μπορεί να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το πεις. Γιατί είναι συνέχεια. Δεν έχω διαβάσει βιβλίο σου, σου λέει. Όχι. Ή ρωτάει για το καινούριο βιβλίο. Τι γράφεις το καινούριο βιβλίο? Και κοιτάω, τι γράφω, μυθιστόρημα. Ναι, τι μυθιστόρημα. Συνήθως λέει ένα αστυνομικό, για ένα φωνικό, για έναν άτυχο έρωτα, για ένα τυχερό έρωτα, για ένα πλούσιο με μια φτωχιά, για δύο πλούσιους, για κάτι συγκεκριμένο. Τώρα φταίω εγώ να πω, ας πούμε, ότι στο πρώτο σου βιβλίο, λίγο ως πολύ, θα μπορούσαμε να πούμε το ότι γράφεις για όλα αυτά. Το ποια όλα αυτά? Είναι και λίγο αστυνομικό, είναι και λίγο κοινωνικό. Ναι, λέω και εγώ ποια αυτά. Ναι, γι' αυτό θα το πω ηχογραφία. Ακριβώς επειδή αναφέρθηκε σε μια ήρεμη εποχή, ήρεμη εποχή, δηλαδή χωρίς την αγριάδα των σημερινών ημερών, των ληστειών, του φραστικών επιθέσεων, της απομόνωσης, ακόμα και τα παιδιά που παίζουν από το σπίτι το καθένα μόνο του ή το τσάτ που κάνουμε, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό το πράγμα, το πιο επικοινωνιακό, το πιο ανθρώπινο. Λοιπόν, εκείνα τα χρόνια λοιπόν, που ξεκινάν από τα τέλη του 1890 τόσο, μέχρι το 1967, χαρακτηριστικό ξέρω εγώ και με την πτώση δημοκρατίας, θα μπορούσα να πω λοιπόν ότι είναι λίγο πολύ ηθογραφία το πρώτο βιβλίο μου, που έχει διάφορα στοιχεία μέσα. Λόγω της μεγάλης διάρκειας χρονικής, ας πούμε, πώς θα το πω, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια γίνονται πάρα πολλά γεγονότα τα οποία πρέπει να αναφερθούν. Υπάρχουν και ορισμένα ιστορικά γεγονότα. Ένα βιβλίο δεν μπορείς να λες, ας πούμε, ότι μια φορά και έναν καιρό έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, τα βάζεις πιο εκεί. Μέσα εκεί πέρα θα υπάρξει και το φωνικό, θα υπάρξει και το προξενιό, θα υπάρξει και ο άτυχος έρωτας, θα υπάρξει και η γιαγιά που μόνο ζυμώνει ψωμιά και πρίνει μπουγάδες, θα υπάρξει και κάποιος, ας πούμε, που θα αρχίσει να αναζητά κάτι διαφορετικό, θα θελήσει να φύγει. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο, το Βορειοανατολικά στον αιώνα, το πρώτο βιβλίο μιας τριλογίας. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη ιστορία που δεν μπορούσε να μπει σε ένα βιβλίο, γι' αυτό χωρίστηκε σε τρία αυτόνομα, διαβάζονται ξεχωριστά. Μην νομίζεις δηλαδή ότι για να καταλάβεις το ένα πρέπει να ξεκινήσεις από το άλλο, να έχεις διαβάσει το προηγούμενο για να καταλάβεις το επόμενο. Το δεύτερο, φεύγει ο ήρωας πια από το νησί και έρχεται στην Ελλάδα. Και έρχεται στην Αθήνα. Να σπουδάσει, να κάνει, να δείξει, να ράνει. Εκεί μπαίνει λίγο το αυτοβιογραφικό, επεμβαίνει η μάνα, το χώνει στο γραφείο ταξιδιών. Αυτό είναι ένα γεγονός. Υπάρχει το γραφείο ταξιδιών στο βιογραφικό μου, υπάρχει στην ιστορία μου. Το πράκτορα όμως από το. Το επέτρεπε δηλαδή αυτό η μάνα. Ναι.
ως ταξιδιωτικό γραφείο. Παρά έξω δεν ήθελε να πάει. Ναι, κοίτα να δεις. Για να μην τη βγάζουμε τώρα και τη μάνα δίστροπη και... Όχι, δεν τη βγάζουμε. Χαριτολογούμε. Όχι, όχι. Η μάνα αυτή έχει πατέρα, αδέρφια, σύζυγο και μεγάλο γιο ναυτικούς. Πω, πω, πω. Λοιπόν, φαντάζεσαι τώρα να της βγει και το Στερνοπούλι να γίνει αεροπόρος. Ως πότε θα αγωνιά, δηλαδή έχει τα δίκια ναι, της ναι, ναι. Που παρεμβαίνει, γιατί σε θέλει κοντά να σε ελέγχει με την έννοια, ας πούμε, να μην ανησυχεί. Ξέρεις, και το θέμα αυτό που αναφέρεις είναι, το έχω έτσι μέσα στο μυαλό μου, για όταν με το καλό θα συζητήσουμε για την Ολυμπιακή. Ακριβώς αυτό, μέσα σε αυτό το πνεύμα, πώς βιώνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, οι οποίοι φεύγουν με ένα αεροπλάνο και φεύγουν από το ένα μέρος της γης και πηγαίνουν στο άλλο μέρος της γης, από τον έναν τόπο στον άλλον τόπο, τι αγωνίες περνάνε, τι... Αλλά δεν χίλια μίλια, ναι, αυτά μπορούμε να τα πούμε. Αλλά ναι. Δεν θέλω να σε ξεστρατήσω τώρα. Όχι, όχι, την κατάλληλη στιγμή όποτε αποφασίσεις μπορούμε να την κάνουμε αυτή την εκπομπή και να τα συζητήσουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο, ότι όπου πια ο κεντρικός ήρωας γίνεται ταξιδιωτικός πράκτορας. Mm-hmm. Το γραφείο ταξιδιών είναι ένα επάγγελμα που το έχω κάνει, αλλά το ακολούθησα και στην πορεία συνειδητά. Και όχι σαν ένα επάγγελμα το οποίο το ξέρω και μπορώ να το περιγράψω και μπορώ, ξέρω εγώ, να πλέξω την ιστορία. Ξέρω όμως να σου πω εγώ τι θα έκανες με βάση αυτά που έχεις πει ήδη μέχρι τώρα. Τι? Ότι εκεί θα γινόσουν ένας άλλος σκηνοθέτης, ένας άλλος οπερατέρ, ένας άλλος φωτογράφος, όπου θα ξεκίναγες με βάση, ας πούμε, τα δεδομένα. Ξέρω εγώ, σου έρχεται κάποιος μπροστά από τον Κισε. Το έκανα. Και σου λέει: θέλω να μου βγάλετε ένα εισιτήριο για το τάδε μέρος. Εσύ τον έχεις ταξιδέψει πριν να πάει αυτός. Το έκανα και αυτό. Mm. Λοιπόν, το γραφείο ταξιδίων για μένα είναι μια πύλη. Mm-hmm. Είναι ένα παράθυρο. Mm-hmm. Είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Mm-hmm. Λέμε. Πολύ ωραία το λες. Μια φωτογραφία, δηλαδή αν φύγεις από το επάγγελμα, είναι γιατρός, είναι δικηγόρος, είναι ταξιδιωτικός πράκτορας. Ναι, και στο γιατρό και στο δικηγόρο μπορείς να δώσεις μια άλλη διάσταση, mm-hmm. ας πούμε, στο έργο που αυτό ο γιατρός σώζει ζωές, υποτίθεται. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ο ταξιδιωτικός πράκτορας, λοιπόν, λέμε, μια φωτογραφία είναι 1000 λέξεις. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Ένα βιβλίο δεν μπορεί να είναι 1000 φωτογραφίες. Και άρα, επί το πολλαπλάσιο. Άρα ένα ταξίδι δεν μπορεί να είναι αν όχι 1000 βιβλία, 10, 20, 100 βιβλία. Βέβαια. Τι μάθηση είναι αυτό λοιπόν το ταξίδι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αυτό το συμβολισμό έχει το γραφείο ταξιδιών. Την πύλη, το παράθυρο, από το οποίο ή βλέπεις τον κόσμο έξω και βγαίνεις να πας εκεί, να γνωρίσεις, να ζήσεις αυτό που σε καλεί ή δεν σε καλεί τέλος πάντων, ή κάνεις από μέσα... Επειδή έχεις υποχρεώσεις, επειδή έχεις αναστολές, επειδή έχεις φοβίες ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Λοιπόν, ο πράκτορας μου βγαίνει, την περνάει την πύλη αυτή, mm-hmm. και γνωρίζει κόσμο. Ναι, το ναι, ταξίδι ναι, ναι. είναι εμπειρία, το mm-hmm. ταξίδι είναι ζωή. Mm-hmm. Λοιπόν, στο δεύτερο βιβλίο λοιπόν, όπου πια γίνεται πράκτορας και προχωράει και προκόβει, έχει και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρο. Θα πρέπει να είναι κινηματογραφικό. Αυτά που σου λέω ότι τα γίνονται ταινίες μέσα στο μυαλό μου, δεν είναι εύκολο να τα περιγράψεις. Άλλο η εικόνα και άλλο η γραφή. Είναι μια πλεξούδα. Ναι, ακριβώς, είναι ακριβώς. Δύο ιστορίες οι οποίες πηγαίνουν παράλληλα. Mm-hmm. Αυτό είναι ευχάριστο τότε στον κινηματογράφο, mm-hmm. αλλά ναι. μπορεί να μην είναι τόσο ευχάριστο να το διαβάσεις ή να είναι λίγο κουραστικό, ξέρω, να το διαβάσεις, ότι αυτά συμβαίνουν παράλληλα, ταυτόχρονα. Μια ιστορία από εδώ και η άλλη ιστορία. Όχι, από νομίζω εκεί. Ότι αυτό το πράγμα είναι θέμα συντονισμού. Δηλαδή, μόλις πιάσεις το πνεύμα, μπορεί να το ακολουθήσεις. Ίσως αν το έγραφα τώρα το όνομα, το δεύτερο βιβλίο mm-hmm. δηλαδή, αν το έγραφα τώρα, το δούλευα πιο κατανοητά για τον περισσότερο κόσμο. Φαντάζομαι αυτός που ήθελε να καταλάβει, το κατάλαβε. Mm-hmm. Στο τρίτο λοιπόν, ο ήρωας μου προχωράει λίγο παρακεί. Δεν θέλω να διδάξω τίποτα, δεν θέλω να πω τίποτα. Απλά αυτό που εγώ προσωπικά πιστεύω είναι ότι δεν είναι δυνατόν mm-hmm. σε αυτό το σύμπαν, το αχανές, να υπάρχει ένας πλανήτης που λέγεται Γη mm-hmm. και έχει αυτά τα δισεκατομμύρια κόσμου που ζουν εδώ, mm-hmm. οι οποίοι όταν πεθαίνουν σβήνουν. Θέλω για κάποιο δικό μου λόγο να πιστεύω ότι κάτι γινόμαστε. Mm-hmm. Αυτό το μέσα, η ψυχή, το πνεύμα, το πες το όπως θέλεις, ότι είναι μια δύναμη, μια ενέργεια, πηγαίνει σε ένα παράλληλο σύμπαν, πηγαίνει κάπου αλλού. Δεν σβήνει, δεν χάνεται. Mm-hmm.
Mm-hmm. Δηλαδή, με τη λογική να το πω, δηλαδή ο Πανάγαθος, όποιος και να είναι ο Πανάγαθος, είναι δυνατόν να έφτασε αυτό, να έφτιαξε αυτό το αχανές σύμπαν για έναν πλανήτη Γη με τα τόσα δις, αυτό που κοιτάμε να σκοτώσουμε ο ένας τον άλλον, δεν θα ήταν τεράστια σπατάλη χώρου? Ναι, και είναι πάρα πολύ εγωιστικό να συμβαίνει έτσι μόνο. Γι' αυτό λέω και εγώ, μήπως φεύγοντας από εδώ πάω στον Άλφα Δέλτα Κένταυρο και γίνω κάτι άλλο, ένα νετρόνιο, ένα ηλεκτρόνιο, ένα δεν ξέρω τι. Ο ήρωας μου λοιπόν περνάει σε μια τέτοια φάση στο τρίτο, το οποίο είναι, κάτσε πώς μου το είπανε, σε πρώτο πρόσωπο γραμμένο, ομοίο, αφηγηματικό. Mm-hmm. Αχ, ήρωα να σ' είχα δίπλα μου να μου τα διορθώσω αυτά, τέλος πάντων. Ναι, η Ήρα είναι η Ήρα, η φιλόλογος. Ναι. Καταρχάς, και είδες, το ξέχασα, αλλά πάλι τώρα που την έφερες, εγώ θα κάνω μια παρένθεση και θέλω να πω σε αυτήν τη συνάδελφό σου συγχαρητήρια. Μπράβο της, πολύ καλά έκανε που είχε αυτή την έμπνευση μέσα από την ερώτηση που της έκανες εσύ να βάλει τα παιδιά μέσα σε αυτό, σε αυτή τη σχέση με το βιβλίο και την ανάλυση και την επικοινωνία και την επαφή με τον άνθρωπο που το γράφει το βιβλίο. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτό για τα όποια παιδιά μέσα στη σχολική τους πορεία συμβαίνει, το κουβαλάνε μια ζωή ολόκληρη μετά. Δημήτρη, τολμηρό ήταν, ναι, κατά τη γνώμη μου. Τα παιδιά τα ήξερε. Τα ωραία πράγματα δεν θέλουν τόλμη? Ναι, ναι. Θα μου πεις κι άλλα θέλουν, αλλά εντάξει, ναι, εμείς αναφερόμαστε σε κάτι το οποίο βλέπω ότι είναι πολύ όμορφο. Ήταν τολμηρό λοιπόν εκ μέρους της αυτό το πράγμα που έκανε, γιατί τα παιδιά μεν τα ήξερε, mm-hmm, εμένα δεν με ήξερε. Mm-hmm. Όσο και αν με γνώρισε μέσα από ένα κείμενο που διάβασε, δεν με ήξερε. Mm-hmm. Προφανώς εκτός από τόλμη και ένστικτο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, την δούλεψε και πήγε καλά. Ήρα, σε να είναι καλά. Να είναι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν ακούς, σου στέλνω αγάπη και φιλιά. Λοιπόν. Και εκεί είναι λοιπόν στο τέλος του τρίτου βιβλίου και η περίφημη παγωνιάρα που λέγαμε προηγουμένως. Το τρίτο βιβλίο είχε και έναν επίλογο. Mm-hmm. Ομοιοδιηγητικό. Δεν μπορεί, θα το θυμηθώ. Αχ, ήρα τι μου κάνεις. Λοιπόν, το αφηγείται λοιπόν, το αρχικό κείμενο ήταν σε τριτοπρόσωπη γραφή. Δηλαδή υπήρχε ένας αφηγητής που έλεγε την ιστορία. Και είχε έναν επίλογο, όπου ο επίλογος είχε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, αλλά και είναι γραμμένη σε πρώτο πρόσωπο το ένα. Η πρωτοπρόσωπη γραφή, ναι, ναι, και η άλλη είναι τριτοπρόσωπη. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, με επιφύλαξη, μη γελάτε και μαζί μου. Λοιπόν, όχι, το πολύ πολύ θα γελάνε και για τους δυο μας. Λοιπόν, όταν ήταν λοιπόν σε τρίτο πρόσωπο γραμμένο, είχα την άνεση να βάλω έναν επίλογο, mm, ο οποίος ήταν ανατρεπτικός και λίγο προκλητικός, μπορώ να πω. Mm. Ακόμα ήταν υποέκδοση το πρώτο βιβλίο, το είχα πάει στη Διόπτρα και το τρίτο και μου λένε αυτό μην το κάνεις γιατί μας ψευτίζεις τους ήρωες και είναι σαν να κάνεις αυτά καραγιοζάκια. Δηλαδή, ναι, 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 διαβάστε το βιβλίο. Ωραία δεν ήταν? Αν δεν ήταν έτσι εγώ θα σας τα πω. Κοίτα, πράγμα, ιντριγκαδόρικο είναι αυτό. Ναι, ήταν ιντριγκαδόρικο. Αλλά δεν είναι, κοίταξε να δεις, άμα ο άλλος έχει το πνεύμα έτσι της χαράς του παιχνιδίσματος και του παίξηματος μέσα του, το ακολουθεί με ευχαρίστηση. Ναι, αν το κάνεις στην παρέα σου, αν το κάνεις στην παρέα σου και αν το κάνεις, ας πούμε, να το βγάλεις στην αγορά, να το διαβάσεις, να δώσει χρήματα ο άλλος και να το αγοράσει. Ναι. Συγκεκριμένα. Μα είναι ένα παιχνίδι, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Πώς πάει ο άλλος και αγοράζει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι? Πρόσεχε να σου πω, πρόσεχε να σου πω. Η επιμελήτρια κειμένου που συγκεκριμένα εκείνη τη φορά ήταν μπροστά, το βρήκε ευφυές, mm-hmm, με την άποψη ότι είναι βιβλίο μέσα σε βιβλίο. Mm-hmm. Δηλαδή διαβάζει ένα βιβλίο και ξαφνικά το τελειώνεις και έχει ένα παράρτημα, ας πούμε, στο τέλος, κάτι ή μη ανεξάρτητο. Και το διαβάζεις και σου απομυθοποιεί όλο αυτό το πράγμα. Και λέει, μπράβο, ωραίος ο τύπος. Η εκδότρια όμως που είχε διαλέξει το Βορειοανατολικά και είχε ενθουσιαστεί, μου λέει, συγγνώμη, εγώ έχω επενδύσει σε αυτούς τους ήρωες. Εγώ τους έχω πλάσει με τη φαντασία μου τους ήρωες, τους έχω κάνει ζωντανούς, τους έχω οικειοποιηθεί, τους έχω δίπλα μου, τους έχω. Και δεν θα τους αλλάξεις. Και τώρα ξαφνικά δηλαδή με κοροϊδεύουν, τους βγάζεις χάρτινους. Αυτό με θυμώνει. Έχει δίκιο κι αυτή. Mm. Λοιπόν, πια να είναι, είναι αυτό κάτι. Μη μου το κύκλου στάρατε, έτσι. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, και τελικά επικράτησε αυτό
έβγαλα τον ανατυπτικό επίλογο και μάλιστα το γύρισα σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση και μάλιστα από γυναίκα και ηθοποιό. Mm-hmm. Και θα σε προλάβω και θα σου πω γιατί γυναίκα και ηθοποιό, mm-hmm. διότι οι γυναίκες είναι γλαφυρές, mm-hmm. πιο γλαφυρές από εμάς τους άντρες, mm-hmm. εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. Είναι περιγραφικές, mm-hmm. Μπορείς να πεις, να βάλεις στο στόμα τους πιο τρυφερά πράγματα, mm-hmm. Απλά, ναι, 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 ρωτάς ένα αντρόγυνο, ας πούμε, τη γυναίκα, τι έκανε σήμερα. Άστα, σηκώθηκα το πρωί σαν την τρελή, μέχρι να αυτό τα μαλλιά μου είχαν κατσαρώσει γιατί είχε υγρασία, να στείλω τα παιδιά στο σχολείο, μέχρι να αυτό εκείνο το άλλο, τρέχοντας να προλάβω το τρόλι μου φύγει και ένας πόντος, εκείνο το άλλο κτλ. Κτλ. Πήγα και ήταν και αυτή η αγώνευτη η Βαγγελίτσα στο αυτό που μου έλεγε πάλι για τον κόμενο και εκείνο και το άλλο και γύρισε και μαγείρεψε και να έκανε τα παιδιά, να τη διάβασα και ρωτάς το σύζυγο, ας πούμε, τι έγινε. Μια από τα ίδια, τι να γίνει. Λοιπόν, οι γυναίκες είναι πιο γλαφυρές, είναι πιο περιγραφικές και με βοηθούσε και το επάγγελμα της ηθοποιού που ζει και αυτή πατάει σε δύο διαφορετικούς κόσμους που ήταν και το έναυσμα και το επόμενο, mm-hmm. το κίνητρο μάλλον, και το αφηγήθηκε η γυναίκα και η ηθοποιός και νομίζω ότι αυτό μέχρι ένα σημείο το κατάφερα και πέτυχε. Τώρα το τέλος δεν ξέρω αν ικανοποίησε όλο τον κόσμο, γιατί μέχρι ένα σημείο φτάνα και μου λέγανε «Πολύ ωραίο το βιβλίο σου, πολύ ωραίο το βιβλίο σου, πάρα πολύ, το ρουφάω, το ρουφάω, το ρουφάω». Όταν φτάνα στα δύσκολα εκεί από την Ινδία και μετά, λιγοστεύαν τα σχόλια και κατάλαβα ότι ή τους στεναχώρησε ή δεν ξέρω τι. Μπας περιπτώσει. Ενδεχομένως να περιμέναν κάτι άλλο για να τους βγει κάτι άλλο. Ναι. Τον επίλογο λοιπόν αυτό με τα καραγιοζάκια που σου λέω, mm-hmm. που έκανα στον κόσμο, εγώ τον κράτησα. Mm-hmm. Μέτρωγε. Ήθελα να το βγάλω, ήθελα να το κοινοποιήσω, να το μοιραστώ με τον κόσμο και γι' αυτό ο τίτλος του από μετά από πολλές παλινοδίες κατέληξε να είναι «Ζωή στα δυο». Και όταν λέμε «Ζωή στα δυο» δεν εννοούμε το πρωί μαθήτρια το βράδυ μπαργούμαν, εννοούμε τη ζωή που ζούμε και τη ζωή που θα θέλαμε να ζούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά τα τάχα μου εντός εκτός εισαγωγικών καραγιοζάκια βγήκαν, η απομυθοποίηση έγινε, αλλά έγινε για καλό σκοπό. Mm-hmm. Και θα μου επιτρέψει να καμαρώσω ότι μάλλον τα κατάφερα, γιατί τα σχόλια που εισπράττω είναι θετικά, mm-hmm. και δεν είναι απλά θετικά, είναι και στο ίδιο μήκος κύματος με μένα. Mm-hmm. Δηλαδή πάει να πει ότι αν δεν τους αυτό έφερα... Αυτό που ήθελες, το πέτυχες. Ναι, αν δεν έφερα τον αναγνώστη στα μέτρα μου, ξέρω εγώ, mm-hmm. στο μήκος κύματος, mm-hmm. της διάθεσής μου, πήγα εγώ προς, ναι. τον αναγνώστη. Δηλαδή, μου έδωσαν ένα μήνυμα, μου έδωσαν ένα κίνητρο και πήγα εγώ προς αυτού ή προς αυτούς και κάπως συναντηθήκαμε. Δεν ξέρω πόσα κλειδιά έχεις χρησιμοποιήσει μέσα στα βιβλία σου, όπως είπες πριν. Άπειρα. Το κλειδί. Άπειρα. Αλλά βλέπω ότι αυτό που αναφέρεις τώρα είναι εξίσου κλειδί. Έτσι όπως το λες. Ακριβώς. Αυτό, το ότι αυτό που ήθελες να βάλεις με έναν άλλον τρόπο, με τα ανθρωπάκια, ναι, ναι, ναι. το φέρνεις και το βάζεις με ένα τέτοιο τρόπο που τελικά ξεκλειδώνεις αυτό που είχες και το ξεκλειδώνεις. Αξιοποιήθηκε. Ναι. Αυτός θα ήταν απλά ένας επίλογος σε ένα βιβλίο που μπορείς να τις πράξεις έτσι ή αλλιώς. Mm-hmm. Όταν όμως γέμισε και με ψαχνώ, γιατί εκεί υπήρχε ένας συγγραφέας, δηλαδή έφευγα εγώ ή mm-hmm. έφευγε ο συγγραφέας και μπαίνα εγώ, mm-hmm. ή έφευγα εγώ και μπαίνε ένας άλλος συγγραφέας και έλεγε, mm-hmm. Εντάξει, τα διαβάσατε αυτά που τα διαβάσατε, έτσι. Mm-hmm. Τώρα όμως θα σας τα πω εγώ, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι, είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτός όμως ο συγγραφέας ήθελε και λίγο γέμισμα, ήθελε και κάτι άλλο. Και αρχικά ήταν ανιψιός ο άλλος, mm-hmm. που θα του βγάζει, ας πούμε, το ζουμάκι. Τελικά έγινε ανιψιά. Και έγινε και το τέταρτο πρωτοπρόσωπο και από γυναίκα αφηγήτρια. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι αυτό το πράγμα που λες, ας πούμε, το ότι διαλέγεις να είναι ηθοποιός, μετά ο ανιψιός γίνεται ανιψιά. Υπάρχει μία σοφία σε αυτό το πράγμα, όντως. Δηλαδή, η θηλυκή πλευρά του ανθρώπου έχει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο να εκφράζεται από ότι η αρσενική του. Και εκεί... Πιο συμπονετικό. Πιο συμπονετικό. Και πιο λεπτομερή πολυδιάστατο. Δηλαδή μπορεί να σου πιάσει λεπτομέρειες πολύ πιο αναλυτικά, πολύ πιο
focus. Να σου μπει πιο μέσα. Να επικεντρώσει, ναι. Ναι. Οι γυναίκες είναι πιο συμπονητικές. Και επειδή εδώ στο τέταρτο έχουμε ένα θείο προβληματικό, αλλά έχουμε και μια νηψιά επίσης προβληματική, η οποία όταν αρχίζει και αφηγείται, βέβαια εντάξει, μιλάει και σαν παιδί όταν είναι, από παιδί δηλαδή από τη στιγμή που γεννιέται, έχει αυτή πρόβλημα, απλά δεν το κατανοεί. Ωστόσο, το κλειδί που λέμε, γεννήθηκα χοντρή. Είναι η πρώτη φράση που λέει το βιβλίο. Ούτε παχουλή, ούτε ζουμπουρλή, ούτε τίποτα. Γεννήθηκα χοντρή. Και χωρίς αλλά μετά αδυνάτησα. Ένα είναι αυτό. Γυναίκα και χοντρή, μιζέρια. Δυστυχία, στεναχώρια, προβληματισμός. Το φωνάζει. Δηλαδή, καμιά γυναίκα, ακόμα και οι κανονικές και οι λεπτές ακόμα, α, πήρα μισό κιλό. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μου κλειδί. Δηλαδή, έχουμε ένα άτομο προβληματικό. Και λίγο πιο κάτω λέει, γεννήθηκα το καταχύμωνο. Φλεβάρι μήνα. Υδροχώος, παρακαλώ. Άλλο κλειδί. Δεν έχω τίποτα. Με τους υδροχώους. Όχι, εγώ δεν είμαι υδροχώος. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα με τους υδροχώους και αυτό εξήγησα και στη παρουσίαση που έγινε, ότι ο υδροχώος έχει το εξής γνώρισμα. Δεν σε βάζει στη ζωή του. Είσαι μονίμως απ' έξω. Ναι. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι. Και κλεισμένο το θυρών που λένε. Ναι, ναι, θα σου πει ό,τι θέλει να σου πει, αλλά που να το σταυρώσεις, αν δεν θέλει να πει κάτι για τα δικά του. Δεν του το βγάζει με τίποτα. Α, μπορεί να είναι επαγγελματικά, να είναι προσωπικά, να είναι ερωτικά, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν θα το πει. Τελείωσε. Θα πει μόνο ό,τι θέλει. Κατά τα άλλα, μπορεί να είναι εξαιρετικός, συντρέκτης, δουλευταράς, έξυπνος, χιουμορίστας. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Λοιπόν, και ήθελα να δώσω δηλαδή το κλειδί ότι αυτή η κοπέλα είναι ιδιόρυθμη και προβληματική. Είτε επειδή είναι χοντρή, είτε επειδή καταλήγει ανορεξική μετά. Και επειδή δεν θα σου πω όλο το υπόλοιπο βιβλίο. Από εδώ, αναγκάστηκα, προτίμησα να το δώσω, να το βάλω στο στόμα μιας νέας γυναίκας, η οποία φτάνει μέχρι την εποχή μας, αγγίζει την κρίση κτλ. Ακριβώς για να μπει στις λεπτομέρειες και να θελήσει να ανταποδώσει το καλό που της έκανε ο θείος, γιατί ο θείος της λέει, μη σε νοιάζει, από παιδάκι εγώ, μη σε νοιάζει που είσαι έτσι η χοντρούλα, όταν μεγαλώσει θα γίνεις Όντρεϊ Χέμπορν. Και αυτό το κακό μου δεν ξέρει καν τι είναι η Όντρεϊ Χέμπορν, γιατί μιλάμε τώρα πριν 40 χρόνια, δηλαδή μιλάμε για τέλη 70, αρχές 70, ναι. Δεκαετία 70 που σαν παιδί, από το 80 που αρχίζει αυτό μας είχε αποχαιρετήσει πια η Μακαρίτσα, πότε έφυγε δεν θυμάμαι. Αλλά δεν ήταν γνωστή τότε. Τότε Μαντόνα, είχαν άλλα είδωλα. Ναι. Λοιπόν, το παιδάκι αυτό το παίρνει σαν όραμα. Μπορεί να μην ξέρει ποια είναι η Όντρεϊ Χέμπορν, ούτε καν τη άρεσε και το όνομα. Σου λέει τι είναι αυτό το όνομα. Είναι κακό, ήχο, βαρύ αυτό. Αλλά για να το λέει ο θείος είναι καλό. Και όταν μεγαλώνει και στέκεται στα πόδια του, ευγνωμονεί το θείο γι' αυτό. Ο θείος όμως πάει λίγο παρά εκεί. Προχωρεί ο άνθρωπος, γιατί είναι πράκτορας, γιατί ταξιδεύει, επιτέλους βγαίνει από το καβούκι του, βγαίνει από τη μιζέρια, εξάρχεια, ομόνια, ομόνια, εξάρχεια και κάνει ταξίδι και συναντάει την τύχη του σε ένα μέρος του κόσμου, δεν έχει σημασία. Και ζει ευτυχισμένος ο άνθρωπος, βρίσκει επιτέλους αυτό που έψαχνε σε όλη τη ζωή, που δεν μπορούσε να το βρει, όχι επειδή ήταν στην Αθήνα, αλλά επειδή δεν ελευθέρωνε τον εαυτό του. Επειδή ήταν στην άκρη της πύλης. Χωρίς να την προσπελάσει. Επειδή αποφάσισε και την πέρασε την πύλη. Ναι, ακριβώς. Ναι. Όλο τον καιρό που είναι σε μία αναμονή, δουλεύει πάνω στην πύλη. Μόλις την διασχίζει και περνάει σε έναν άλλο κόσμο, αρχίζει και βλέπει. Δημητρή, κακά τα ψέματα. Αυτό που λένε, μια φορά σου γελάει η τύχη, είναι γεγονός. Ναι. Σε ορισμένους γελάει και 2 και 3 και 13. Ναι. Αλλά όχι πάντα. Ναι, αλλά τη φορά που δεν τη ξέρεις όμως, που θα σου γελάσει και δεν θα μπορείς να εκτιμήσεις αυτό το γέλιο, το πόσο πρέπει να επενδύσεις αυτό, καλό είναι να το αρπάς. Ναι, και δηλαδή μπορεί και να το χάσεις και να το χάσεις διαπαντός. Ναι, αλλά όταν το πιάσεις αυτό που θέλεις, όταν το αγγίξεις, φτάσεις στο στόχο σου, εμάς περίπτως, μην κάθεις και ψηρείς μετά τη μάγη μου, μιλάω γενικά, όχι σε σένα, ότι ναι, αλλά έτσι, το εκτιμάς και μένεις εκεί. Ναι. Αρκεί. Σαφώς από αυτό υπάρχει κάτι καλύτερο. Καμία αντίρρηση. Και το ξέρεις το καλύτερο που θα σου έρθει.
Μα όλα είναι με ένα ερωτηματικό. Ναι, και το αντάλλαγμα για το καλύτερο το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να το. Ο Θείος στην προκειμένη περίπτωση έκανε τη σωστή κίνηση και καθάρισε. Τα υπόλοιπα στο βιβλίο. Για πες μου κάτι. Έτσι, μέσα στην ιδιότητά σου του ταξιδιώτη, μέσα από μια επαγγελματική εμπειρία που έχεις, η οποία έχει την ικανότητα να επιστρέφει και μέσα στην συγγραφική σου ιδιότητα. Τα μπλέκω αυτά τα δύο για να σου κάνω την ερώτηση, το πώς θα μπορούσες να πεις πόσο και με ποιο τρόπο σε διαμορφώνουν τα ταξίδια σου σε άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες. Τι είναι αυτό που θυμάσαι από όσα ταξίδια έκανες ή θα ήθελες να κάνεις και το πώς το σκέφτηκες και το μετέτρεψες σε κάτι άλλο και που βεβαίως εντάξει μπορεί να ήθελες να μοιραστείς μαζί μας είτε ως προς τα καλύτερα είτε ως προς τα δυσκολότερα. Υπάρχει πάντοτε αυτή η σχέση, δηλαδή σε έναν άνθρωπο ο οποίος συγγράφει υπάρχει αυτή η σχέση της εμπειρίας της βιωματικής και κάπου του αποτύπωματός της, το αποτυπώματός της πάνω στα χαρτιά. Κοίτα να δεις. Το ταξίδι είπαμε, λέω και ισχυρίζομαι και επιμένω ότι είναι μάθηση. Mm-hmm. Αλλά σημασία έχει και το τι θέλεις να μάθεις. Mm-hmm. Εάν το ταξίδι να πάμε στο Μιλάνο και να τσακίσουμε τις βιτρινές και τα μαγαζιά, και αυτό μάθηση είναι. Εντάξει, mm-hmm. ξέρεις που πέφτει η τάδε φίρμα ή που είναι τα καλά παπούτσια και που είναι τα καλά δερμάτινα ή δεν ξέρω τι. Κάτι είναι και αυτό. Το πόσο χρήσιμο είναι δεν το ξέρω βέβαια. Εάν πας σε ένα μουσείο όμως, σίγουρα θα μάθεις κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Δεν τα έχω μάθει από τα μουσεία, ούτε mm-hmm. από τις βιβλιοθήκες mm-hmm. του κόσμου, ούτε από αυτά τα αξιοθέατα, αυτά καθ' αυτά τα αξιοθέατα. Κοίταξε να δεις πύλη. Εγώ θα έλεγα κάτι διαφορετικό, δηλαδή το ένα πνεύμα είναι το ίδιο το ταξίδι ως μετακίνηση και το άλλο είναι η πύλη ως αισθήσεις. Δηλαδή πιστεύω ότι οι αισθήσεις είναι αυτές που μπορούν να σου σχηματοποιήσουν περισσότερο τη διάβαση μιας πύλης σε μια άλλη ζωή. Και όταν λες αισθήσεις. Εννοώ τις κανονικές αισθήσεις που ναι, ξέρουμε. Ναι, και μαζί με την έκτη. Και εγώ επικεντρώνω στη βασικότερη, τη όσφρηση. Ναι. Η αίσθηση της όσφρησης είναι το ισχυρότερο θυμητικό. Mm-hmm. Κάτι που ακούς, το ξεχνάς. Mm-hmm. Κάτι που βλέπεις, το ξεχνάς. Mm-hmm. Μπορεί και να το ξεχάσεις. Mm-hmm. Κάτι που γεύεσαι, μπορεί να μην θυμηθείς, να γευτείς κάτι αντίστοιχο κάποια φορά και να πεις τι μου θυμίζει αυτό. Κάτι που έχεις μυρίσει, mm-hmm. 99% το θυμάσαι όλη σου τη ζωή, πού και πότε. Είτε είναι σαπούνι ξενοδοχείο. Τώρα θα σου πω εγώ προσωπικά. Ναι. Έτυχε να πάρω σαπούνι από το σούπερ μάρκετ και θυμήθηκα, ξέρω εγώ, ένα ξενοδοχείο. Δεν έχει σημασία αν ήταν στο Johannesburg ή στο Düsseldorf. Θυμήθηκα ένα ξενοδοχείο που δεν νυχτερεύω με την Ολυμπιακή. Μου μύριζε αυτό το. Θα μου πεις το σαπούνι. Ναι, το σαπούνι. Ναι, λογικό δεν είναι. Το ρύζι, το αυτό το νερόβραστο, πώς το λένε, του ατμού. Ναι. Στην Ταϊλάνδη, στη Σιγκαπούρη, καλά, η Σιγκαπούρη τώρα έχει αλλοιωθεί τελείως, δεν είναι mm-hmm. αυτή που ξέραμε κάποτε. Έχει άλλη μυρωδιά, έχει. Mm-hmm. Δηλαδή νιώθεις ότι είσαι στην Ανατολή, το Μπαχάρι. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο η όσφρηση, είναι και η επικοινωνία που μπορείς να έχεις με τους ανθρώπους. Mm-hmm. Ενδεικτικά στη Βενεζουέλα, σε ταξίδι δικό μου προσωπικό, βρεθήκαμε σε μια φυλή πεμών. Πήγαμε να δούμε εκεί πέρα μέσα σε μια ζούγκλα. Και εγώ δεν ξέρω πώς μας ήρθε, δεν ξέρω τέλος πάντων. Και φτηνά τη γλιτώσαμε. Και έβλεπα τους ανθρώπους πόσο ευχαριστημένοι ήταν με το τίποτα. Αχυροκαλύβες και κοτούλες, τίποτα mm-hmm. άλλο. Mm-hmm. Ταξίδι στην Ιεμένη, μια εκπληκτική χώρα, όπου ο ξεναγός είπε. Είμαστε φτωχοί, έχουμε μάθει να ζούμε φτωχά και με μία πίτα τις αραβικές και λίγες ελιές εμείς χορταίνουμε. Mm-hmm. Εμένα η ερώτησή μου είναι τι κάνουν τα σκουπίδια τους. Mm-hmm. Γιατί είχαν κάτι αποχετεύσει, ξέρω εγώ, που έβγαιναν στον δρόμο. Και λέω εντάξει, αυτό. Σκουπίδια, πού αυτό. Εντάξει, δεν είναι και πιο καθαρή χώρα, προς Θεού. Ναι. Αλλά μου λέει δεν κάνουμε σκουπίδια, γιατί δεν ψωνίζουμε πολλά. Mm-hmm. Όσο σου είμαι πίτα και αυτό κάτι σου λέει. Mm-hmm. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Τι.
τι κάνανε στην αρχαία Αθήνα. Οι κάτοικοι των αρχαίων Αθηνών ήταν υποχρεωμένοι οτιδήποτε άχρηστο είχαν να το θάβουν μέσα στην αυλή τους. Ναι, είδες, δεν το ξέρω. Και αυτό, σκέψου ότι όταν έχεις ένα πολιτιακό σύστημα το οποίο σου βάζει και αυτόν τον κανόνα και σου λέει κοίταξε να δεις, χρησιμοποιήσε ό,τι θες. Κοινό σφάτα το σκουπίδιο σου. Ναι. Αλλά αυτά που θα θεωρείς εσύ ότι είναι απορρίμματα για σένα, θα τα θάψεις στην αυλή του σπιτιού σου. Δεν θα πας να τα πετάξεις απ' έξω, να τα παρατήσεις κάπου αλλού. Ναι. Και αυτό δείχνει κάτι. Βεβαίως. Έτσι, δηλαδή, και αυτό που μου λες σε σχέση, ας πούμε, με το ότι δεν αγοράζουμε πολλά, έχουμε το όσο δυνατόν λιγότερα και απαιτούμενα και χρειαζούμενα, είναι και αυτό μία οικονομία ενός πνεύματος, μίας περιβαντολογικής αντίληψης, αν θέλεις. Σέβεσαι τον εαυτό σου, διότι ξέρεις ότι αυτά που βγάζεις εσύ δεν θα σου τα πάρει κάτι και θα στα πάει να στα πετάξει και εγώ δεν ξέρω και για επιμειχθεί το, ναι. Αυτό που λες τώρα μου δίνει άλλη μια πάσα. Είχα γνωρίσει έναν συνοδό ξεναγό στη Βραζιλία, ο οποίος μας συνόδευσε και μέσα στην Παραγουάη μέχρι ένα σημείο, ο οποίος ανήκει Ινδιάνος της Κεντρικής Αμερικής, της Λατινικής Αμερικής, φιλή Γκουαρανή. Ο Ραούλ με το όνομα, εξαιρετικός, ό,τι δεν ήξερε αγγλικά το κάλυπτε με χειρονομίες. Όλο το group μπήναμε ενθουσιασμένοι και μου έμαθε κάτι. Μου είπε, εμείς είμαστε οικολόγοι από μόνοι μας. Εμείς έχουμε μάθει να ζούμε από το δάσος. Μην βλέπεις τώρα που φοράω, ξέρω εγώ, παπούτσια, σπορτέξ, ξέρω εγώ, LVL, πώς τα LVL, αθλητικά τέλος πάντων, και τζιν και τα λοιπά. Μάθαμε στο δυτικό τρόπο ζωής, βλέπουμε τηλεόραση, αλλά μην βρεθούμε στο δάσος. Συντονιζόμαστε πολύ. Ξέρουμε να ζήσουμε από αυτό. Ναι, και μάλιστα θυμάμαι σε άλλο ταξίδι στον Αμαζόνιο, που μας κάνει ένα tour επιβίωσης μέσα στον Αμαζόνιο. Το ξέρεις ότι υπάρχει... Πολύ ενδιαφέρον. Μας έκοβε από ένα ειδικό δέντρο, συγκεκριμένο δέντρο, λίγο από τη φλούδα και έβγαζε ένα γάλα που είναι όπως το μαλόξ. Ακριβώς έχει αυτή την ιδιότητα. Τα ποτάνια που έχουμε και εμείς εδώ δηλαδή, τα έχουν και εκείνοι εκεί, αντίστοιχα, ζουν, σέβονται τη φύση, το δάσος, το νερό, το χώμα, τον αέρα, το αυτό. Και λέει, είμαστε οικολόγοι εκπεπιθήσεως, δηλαδή από το DNA μας. Δεν χρειάζεται αυτό να μας το διδάξει κάποιος. Και αυτόν τον έρμο το Ραούλ τον πήρα και τον έβαλα στο βιβλίο μου το τελευταίο και τον έκανα έιρου. Τον έκανα γυναίκα ακριβώς για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του βιβλίου και θα είναι και, είναι και αυτή που είναι και το κλειδί του βιβλίου. Ο Ραούλ έιρου, εντάξει. Θέλω να σου πω δηλαδή τι μαθαίνεις από τα ταξίδια σου. Άμα θες να μάθεις, μαθαίνεις. Άμα θες να μάθεις, μαθαίνεις. Διαφορετικά πηγαίνεις από μαγαζί σε μαγαζί και εκεί μαθαίνεις. Εκεί απλώς μαθαίνεις άλλα πράγματα. Ναι, πότε έχει εκπτώσεις στο Λονδίνο και πότε έχει εκπτώσεις στο Παρίσι. Και αυτό είναι ωραίο, εντάξει. Ή ξέρω εγώ, πας και χτυπάς γκόμενες. Και αυτό είναι καλό. Ή γκόμενος, ανάλογα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι, αλλά μαθαίνεις. Μαθαίνεις. Δηλαδή, και, για να μην δημιουργούμε και πλασματικές εντυπώσεις, δηλαδή και καλά ταξιδέψεις στο εξωτερικό, όχι. Στην Ελλάδα. Πήγαινε να δεις πως ζουν οι πομάκοι πάνω, ξέρω εγώ. Ναι. Ή πήγαινε, ξέρω εγώ, στα Ζαγοροχώρια να δεις πως είναι η φύση, ξέρω εγώ. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Δηλαδή δεν είναι το ταξίδι, δεν είναι μόνο διακοπές. Α, πήγαμε στην Πάρο, πήγαμε στη Σαντορίνη, λιαστήκαμε, χτυπήσαμε και τα μοχίτο μας. Γι' αυτό. Θα μου πεις, μιλάς με τα 60 φεύγα σου. Εγώ είμαι 20 και θέλω να πάω να τα πιω. Να πας, αγόρι μου, αλλά μην το κάνεις και στα 30 σου. Κάποια στιγμή κάνει και κάτι άλλο. Κάνει, έτσι είναι αυτό. Το να κάνεις και κάτι άλλο. Μην κολλήσει η βελόνα στο ίδιο πράγμα. Πάντως γενικά. Όταν φεύγεις από το χαζοκούτι την τηλεόραση, η οποία εντάξει προσφέρει και πέντε πράγματα, θα πω ότι είναι περιττή, όταν βγεις έξω και επικοινωνήσεις, όταν το λεξιλόγιο σου δεν χρησιμοποιεί τις 200, 300, 500 λέξεις, αλλά χρησιμοποιεί και κάποιες άλλες, αν κατά καιρούς ξεφυλίσεις και κανένα βιβλίο, βλέπεις και καμιά ταινία, ακούς και καμιά μουσική, αυτό που λέει ποιοτικό, ναι, υπάρχει ποιοτικό, που δεν είναι ένα σκέτο λαλά. Κάτι μαθαίνεις. Γίνεσαι λίγο καλύτερος. Και για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Ναι, οπωσδήποτε. Πάντως το παράδειγμα που έφερες με τον Ραούλ. Ραούλ.
Θα σου φέρω εγώ ένα άλλο παράδειγμα το οποίο γνωρίζω ότι έχει γίνει στην Ελλάδα, στην Αρκαδία. Ήτανε μέσα σε ένα καφενείο διάφοροι και κάποια στιγμή σηκώνεται κάποιος και λέει «Πόπο δεν μπορώ, με έχει πιάσει πονοκέφαλος, θα γυρίσω σε λίγο». Και βγαίνει έξω από το καφενείο και μετά από λίγο ξανάρχεται πίσω μασώντας ένα κομμάτι από ένα φλοιό δέντρου. Και τον είδανε και του λένε «Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί το κάνεις αυτό?» Άνθρωπος που δεν ήξερε. Και λέει «Έκοψα ένα κομμάτι από την ιτιά να το μασίσω για να μου περάσει πονοκέφαλος». Ναι. Το ίδιο πράγμα δηλαδή που έλεγε και ο άλλος στον Αμαζόνιο. Δηλαδή η γνώση στη φύση μέσα είναι κοινή. Φτάνει να ξέρεις να την ακολουθείς και να μην αποκόπτεσαι από αυτή. Ή να σου ταιριάζει. Και να σου ταιριάζει βέβαια. Γιατί στις χώρες των Άνδεων, να σου πω. Με την κόκα τώρα θα μου πεις. Ναι, στις χώρες των Άνδεων, όταν είχα πάει στο Περού πρώην 7 ετών, σε ένα τρένο που όταν μπήκαμε τρελαθήκαμε, γιατί ταξιδεύαμε μόνοι μας με ντόπιους και κάποια στιγμή βρεθήκαμε μόνο με Ευρωπαίους, Αμερικανούς κτλ. Όλοι τουρίστες, κάτσαμε και σε κάτι ψιλοχύπηδες απέναντι και μας κέρδισαν κόκα. Να μασίσουμε τα φύλλα. Είναι καλό για το υψόμετρο. Δεν ναι, είναι... ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ναι, το ξέρω. Ο λόγος της, η κόκα χρησιμοποιείται σαν φύλλο, τη μασάς και εγκληματισμού, εγκληματισμού ναι, της, ή το πίνεις σε τσάι. Ναι, ναι. Αν θες να κάνεις και λίγη κλάβα, ξέρω εγώ, πίνεις ή μπύρα ή μια, κάτι σαν πέτρα, σαν σακμακόπετρα ήταν ένα πράγμα. Δεν κατάλαβα Χριστό, δεν κατάλαβα τίποτα και είχε και εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Μου έφερε υπερδιέγερση. Σε επόμενο ταξίδι μου, αυτό έγινε δεκαετία του 80 και σε επόμενο ταξίδι μου τώρα, δηλαδή πριν από 6-7 χρόνια στη Βολιβία με πολύ μεγάλα υψόμετρα, πάνω από 4.000 μέτρα, μας έδιναν αυτό το τσάι για να μας τονώσει κτλ. Κτλ. Εμένα δυστυχώς μου φέρει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα, είχα υπερδιέγερση συνεχώς, δεν μπορούσα να κλείσω μάτι το βράδυ και όταν κάποτε βρεθήκαμε σε υψόμετρο 3-3.200, νόμιζα ότι ήμουν, ξέρω εγώ, στο επίπεδο της θάλασσας. Ναι, για τους ντόπιους όμως, αυτό είναι ωφέλιμο, είναι χρήσιμο. Ναι, ναι. Είναι για μέσα στην καθημερινή τους κουλτούρα, κατά ναι, πάση. Για μένα τον αλλοδαπό, εν πάση περιπτώσει, που δεν πρόλαβε να εγκλιματιστεί εκεί πέρα, δεν έκανε τίποτα. Και έτσι, μια και αναφερόμαστε σε αυτό για να καταλάβει και πολλοί κόσμος που ενδεχομένως να μην γνωρίζει αυτό που ονομάζεται ασθένεια του βουνού, είναι... Όταν φύγεις από κάποιο υψόμετρο και πάνω, αρχίζει να κινδυνεύει η υγεία σου. Αυτοί λοιπόν το κάνουν για να προστατεύσουν την υγεία τους. Πάνω από τα 2 χιλιόμετρα, πάνω από ύψος των 2.000 μέτρων, μπορεί να παρουσιαστεί η ασθένεια του βουνού, η οποία εμφανίζεται με ζαλάδες και με πονοκέφαλο και μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, εάν δεν επιστρέψει, δηλαδή το αντίδοτο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάνω επιστροφή και κατεβαίνω κάτω. Διαφορετικά μπορεί να πάθει εγκεφαλικό, μπορεί να πάθει αιμορραγία και να πεθάνει. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Αν μπορούσα να την επαναλάβω, θα την επαναλάμβανα. Αλλά τη συστήνω με επιφύλαξη και για άτομα κάτω των 40 και με άριστη υγεία. Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό πρέπει να είναι δοκιμασμένο για να το κάνει κανένας. Να σκεφτείς, είχαμε άλλη μια διανυκτέρευση και επειδή ήμασταν συνέχεια 3.800, 4.200. Λέω το τελευταίο κατάλημα που θα μείνουμε σε τι υψόμετρο είναι 4.200 μου λένε. Λέω παιδιά αναλαμβάνω όλα τα έξοδα, κλείνουμε για χιλί και φεύγουμε τώρα αυτή τη στιγμή κατευθείαν και ό,τι ώρα φτάσουμε. Ήταν φιλικό το ταξίδι, με δύο φίλους μου ήμουνα, δεν είχα καμία αντίρρηση. Έτσι κι αλλιώς και η άλλη, η μία από τις δύο κοπέλες αντιμετώπιζε κάτι αντίστοιχο με μένα, δηλαδή είχε άρχισε να καταραίει. Όταν βγήκαμε στα σύνορα της Χιλής και οι δύο χώρες έχουν οικονομικά προβλήματα. Η Χιλή είναι λίγο ας πούμε καλύτερη. Ας πούμε Βουλγαρία-Ελλάδα. Η Χιλή της σώνει ο χαλκός της. Ναι, εν πάση περιπτώσει θέλω να πω άλλο πράγμα. Ότι είμαστε σε καρόδρομους με ένα χάλι αυτοκίνητο. Και φτάνοντας στα σύνορα της Χιλής μας περίμενε ο ντόπιος πράκτορας, ο εκεί, με ένα σύγχρονο αυτοκίνητο και ασφαλτόδρομο. Και θυμάμαι ότι ήταν μια τεράστια ευθεία η οποία
στα περίπου 2 χιλιόμετρα αυτό, έκανε μια κούρπα και κατέβαινε. Και ξανά 2-3 χιλιόμετρα μια κούρπα και κατέβαινε. Κάθε κούρμπα που κατέβαινε, δεν ξέρω αν κατεβαίναν 50 μέτρα παρακάτω και άλλα 50 και άλλα 20 και δεν ξέρω τι, ήταν λαφριά κάθε φορά. Εγώ νόμιζα ότι κάθε τέτοιο που έκανε το αυτοκίνητο ήταν και ένα φιλί ζωής. Ανέμενα άλλη μία νύχτα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να, να την βγάλω καθαρή. Και πάλι δεν μην νομίζω, στα 2000 πήγαμε, δεν κατεβήκαμε στα αυτό. Πάλι ψηλά ήταν. Αλλά συνήλθαμε. Δεν ταξίδι για καταπονημένους οργανισμούς. Θέλει θέλει πιο ανθρώπους και με καλύτερη υγεία. Θέλει η γνώση δηλαδή, για να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι. Για να το κάνεις έτσι με ασφάλεια. Ανεπανάληπτη εμπειρία Από το και θέλει και να έχει και χρόνο. Δηλαδή, ας πούμε, σε τέτοιες περιπτώσεις, καλύτερα το ταξίδι να το βραδυπορείς. Το κάναμε, το κάναμε και αυτό. Το ξέρεις ότι στη Λαπάζ που λέμε εμείς, στην πρωτεύουσα της Βολιβίας. Είναι μέσα σε μια χαράδρα. Ψηλά έχει θέα. Χαμηλά είναι τίποτα. Ένας μπίθουλας που λέει εκεί η Μαντάμ Σουσού. Οι πλούσιοι που μένουν. Πού μένουν. Χαμηλά. Γιατί? Γιατί είναι 500-600 μέτρα πιο κάτω και έχουν περισσότερο οξυγόνο. Δηλαδή προτιμούν να ζουν μέσα στη χαράδρα, στο βάθος. Παραπάνω στα υψίπεδα. Παραπάνω που είναι ωραία και με θέα και βάερα και βίλια. Ακριβώς γιατί πάνω είναι η φτωχολογία που δεν έχει χρήματα να αγοράσει κάτω. Που υπάρχει το οξυγόνο σε μεγαλύτερη πυκνότητα. Διαφορετικές διαστάσεις των μέτρων της ζωής από τόπο σε τόπο. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Φεύγεις από τον πρώτο και πας στον έκτο να έχεις θέα. Ησυχία, λοιπόν. Μίλε. Θα μιλήσω. Να σ' ακούνε. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, πλάκα-πλάκα το πήγαμε χωρίς διάλειμμα, ε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Να κάνουμε. Μια μισή ώρα, γανιάσαμε. Έλατε. Λοιπόν, σας γυρίζουμε λίγο σε μουσικούλα.
σύντομο μουσικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ πάντα με τον Γιώργο Πετρέλη. Ελπίζουμε να σας κρατάμε πολύ όμορφη συντροφιά, να μας χαίρεστε και χαιρόμαστε και εμείς μαζί σας αν χαίρεστε εσείς. Και έτσι συνεχίζουμε. Θα περάσουν εξετάσεις, θα γυρίσω και θα βάλω ερωτήματα στο Facebook να δω ποιοι παρακολούθησαν και ποιοι όχι. Καλά θα κάνεις. Θα βγάλουμε στατιστικό πίνακα μετά. Ναι, αλίμονο, αλίμονο. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην τριλογία και μετά είχαμε περάσει στο πώς κάνεις σε κάποια από τα βιβλία που προχωράς αυτή τη χρήση. Η τριλογία που είναι τετραλογία τελικά. Ναι, που είναι τετραλογία. Αλλά έχεις γράψει και κάτι άλλο, ε? Ναι, δεν είναι τελειωμένο. Ναι. Δεν είναι τελειωμένο. Ναι. Το πέμπτο μου, τέλος πάντων. Mm-hmm. Ναι, αυτό να σου πω και κάτι. Το ξεκίνησα με το σκεπτικό. Τι γράφεις, Γιώργο? Αν με ρωτήσεις, αυτό έχω έτοιμη απάντηση. Γράφω για έναν πολύ κακό άνθρωπο. Πολύ κακό άνθρωπο, ε. Ναι. Δύσκολα πράγματα μας λες. Ναι. Είναι απλό. Mm. Έχω πάρει κάποιες ιστορίες πραγματικές. Mm-hmm. Που έχουν συμβεί σε κάποιες γυναίκες που έχουν κακοπέσει. Mm-hmm. Και θα πάρω όλες αυτές τις ιστορίες να τις σειράψω και θα βάλω ότι κακόπεσαν από τον ίδιο άνθρωπο. Όχι, Παναγία. Αντί να είναι από το Βαγγέλη, το Θανάση, το Γιάννη, αυτό, θα πω ότι για όλες φταίει ο Παναγιώτης, ξέρω εγώ. Ο Ανέστης, ναι. Ο Βασίλης, ο Βαγγέλης. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι απλό. Θα είναι μια ιστορία για έναν πολύ κακό άνθρωπο. Ξέρεις τι, μου θύμισες ένα μικρό ποίημα που έχει γράψει ο Μπρέχτ. Μισό να πω, ναι, κάτι, ναι. Να πεις αυτό και γιατί μ' αρέσει και μόνο η σκέψη του Μπρέχτ. Ότι πριν ασχοληθώ με αυτό, ναι. Το μισογραμμένο, mm-hmm, mm-hmm. Μου πέρασε μια πολύ όμορφη ιδέα, όμορφη για μένα, δεν ξέρω αν θα καταλήξει να γίνει όμορφη. Mm-hmm, mm-hmm. Ο επίλογος του επιλόγου, mm-hmm. Το τέταρτο βιβλίο που είναι επίλογος, ναι. Έχει και αυτό ένα επίλογο. Το Ραούλ που έλεγα προηγουμένως που τον έκανα αείρου. Ναι. Ο επίλογος λοιπόν του επιλόγου αυτή τη στιγμή έχει πάρει σειρά να γίνει θεατρικό μονόπρακτο. Mm. Α, πολύ ωραία. Το προσπαθώ, το παλεύω, δεν έχω εμπειρία πάνω σε το πράγμα. Mm. Μπορώ να χρειαστώ και βοήθεια, εντάξει, θα υπάρξει. Νομίζω ότι μπορεί να βγει και να είναι πολύ καλό και πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm, mm-hmm. Και πάντως ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Και τα ναι. Θεατρικά μονόπρακτα κουράζουν συνήθως. Κουράζουν, αλλά είναι ισχυρά όμως. Αν υπάρχει κείμενο και ερμηνεία, ναι. Mm-hmm. Γιατί εκεί δεν έχεις να κάνεις ούτε με εφέ ούτε τίποτα. Mm-hmm. Είναι ένα κείμενο και μια καλή ερμηνεία. Mm-hmm. Ο προβολέας, αν θα είναι έτσι, αλλιώς ελάχιστα θα mm-hmm. αλλάξει την πραγματικότητα. Αλλά εγώ. Εσύ αλλιώς σκηνοθετείς εσύ χρόνια. Α, ναι, εγώ θα το κάνω αριστούργημα. Για μένα. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει και για τους άλλους. Λοιπόν, αυτό έχει προτεραιότητα και αμέσως μετά θα ξανασχοληθώ πάλι με τον κακό άνθρωπο να. Κύριε, συγγνώμη που σε διέκοψα. Όχι, αλίμονο. Ενδεχομένως να σε διέκοψα και εγώ για να μην το κατάλαβα. Όχι. Απλά ήθελα να το πω αυτό να ξεπερδεύω. Εγώ έτσι, ξεκινώντας από αυτό, από το ότι πόσο βαρύγδουπο ακούγεται αυτό πάντοτε όταν υπάρχει μία κακία. Ξέρεις, εμένα πάντοτε με εντυπωσίαζε το γεγονός, ας πούμε, αυτών των μαθημάτων που παίρναμε όταν ήμασταν στο σχολείο και μας λέγανε, ας πούμε, για τους αρχαίους Έλληνες ότι οι Έλληνες αναγνωρίζαν ότι στη ζωή τους υπάρχουν δύο ατραπή. Ο ένας είναι ο δρόμος της αρετής και της κακίας. Και ο άλλος είναι ο δρόμος της κακίας. Και καθόμουν και σκεφτόμουν και έλεγα ότι πώς μπορείς να βάλεις σε έναν δρόμο που τον ονομάζεις αρετή, η αντίστοιξή του είναι η κακία. Είναι το καλό με το κακό. Ναι, η αιώνια μάχη. Ναι, η αρετή όμως είναι κάτι παραπάνω από το καλό. Ναι. Με αυτή την έννοια. Και εκεί δυναμοποιείς μέσω αυτής της λέξης την κακία που δεν της φαίνεται δυναμοποιημένη. Και να σου πω τώρα αυτό που θυμήθηκα, ξέρεις, με αφορμή την κακία, γράφει κάπου σε κάποιο ποίημα του ο Μπρέχτ με έναν τίτλο «Η μάσκα του κακού» και λέει «Στον τοίχο μου κρέμεται ένα κινέζικο γλυπτό. Με συμπάθεια κοιτώ τις φουσκωμένες φλέβες στο μέτωπό του. Αλήθεια, πόσο δύσκολο να είναι να είσαι κακός».
θέλει και αυτό την τέχνη του. Πώς θέλει να το πω. Και την τέχνη και τη δύναμή του. Δηλαδή ο άλλος ναι. να φορτσάρει κακά. Κοίτα, η Μακαρίτσα ήταν ζω Καβαδία, η οποία λένε ότι ήταν ένας χρυσός άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος. Είχε αυτό το χάρισμα, mm-hmm. είχε και το φυσικό το σχετικό, mm-hmm. όπως και ο Αρτέμις Μάτσας. Ναι, 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 ναι. Πώς δεν θυμάμαι. Ο Δήμος Ταρέλιος ήταν φυσικονομίας. Ναι, 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 μπορεί οι άνθρωποι να ήταν ψυχούλες, αλλά εντάξει. Ναι. Mm-hmm. Ναι, να σου πω και το κακό αντιμετωπίζεται με την αδιαφορία. Δε, αν... Ναι, κάτι που μπορείς να το ναι. αντιμετωπίσεις έτσι με ένα τέτοιο τρόπο. Το θέμα είναι κατά πόσο... Του κάνεις... Ορίστε παρακαλώ, περάστε και συνεχίστε. Ναι, ή πόσο πρόθυμος είσαι να εισπράξεις mm-hmm. αυτό που θα σου πετάξει ο άλλος. Ναι, ναι, ναι. Είτε είναι καλό είτε είναι κακό, ναι, όπως ναι, ναι. και η ευκαιρία που θα σου δοθεί μία φορά ή δύο φορές στη ζωή σου, mm-hmm. αν θα έχεις ανοιχτές τις κυψέλες να το, mm-hmm. το αρπάξεις αμέσως στον αέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτηκα. Τι? Έτσι, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής και έχοντας μερικές σελίδες από το βιβλίο σου που μπορεί να βρει όποιος θέλει ηλεκτρονικά, όπως είπαμε πιο πριν, όπως και το τέταρτο βιβλίο, mm-hmm. να το πω και αυτό, ναι. και το τέταρτο βιβλίο είναι στα 24 γράμματα, mm-hmm. οπότε και το πρώτο και το τέταρτο μπορούν mm-hmm. να κατέβουν εντελώς δωρεάν mm-hmm. από οποιαδήποτε στιγμή. Και ξαναλέμε και τους τίτλους για να το θυμίσουμε. Το πρώτο Βορειοανατολικά στον αιώνα είναι το πρώτο mm-hmm. και βρίσκεται στη σειρά εν κενό στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας στα 24γράμματα.com και Ζωή στα δυο είναι το δεύτερο, είναι το τέταρτο βιβλίο, το δεύτερο που υπάρχει στα 24 γράμματα, πάλι στη σειρά εν κενό, νομίζω ο αριθμός ότι είναι 62, 64, 42 και 64 mm-hmm. αλλά πάση περιπτώσει διαβάσει και κάποιον άλλο, δεν πειράζει, ναι. δεν είναι αυτό. Το εισιτήριο υπάρχουν εκεί. Άρα συστήστε με εμένα σε κάποιον άλλον. Λοιπόν, εγώ λέω να διαβάσω ένα τμήμα του βιβλίου σου Βορειοανατολικά του αιώνα, έτσι για να έχουν και οι ακροατές μας μία γεύση από αυτούς που μπορεί να έχει τύχει να μην το έχουν διαβάσει. Ναι. Και έτσι εντελώς τυχαία ξεκινάω από αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο ιστορικά, ας πούμε, ιστορικά πηγαίνει στην κατοχή όταν φτάνουν οι Γερμανοί στο νησί. Πώς γίνεται αυτό? Να το πω και αυτό, συγγνώμη, πάλι θα σε διακόψω. Να το πεις. Λέει ότι άνοιξαν τα οχηματαγωγά, δεν ξέρω αν είναι αυτή ακριβώς η παράγραφος, έξω από τα παράθυρα της... ηρωίδας, τέλος. Ναι, 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 ναι. Είναι ναι, αλήθεια. Ναι, ναι, αυτό, ναι. αυτό έχει συμβεί έξω ακριβώς από τα παράθυρα της γιαγιάς μου. Mm. Εκεί έριξε μπουκαπόρτα και, αυτό, και μέσα από τις γρίλες βλέπανε. Ναι. Εντάξει, εγώ το πήρα, το έκανα εκεί πέρα με αλικουβάρι, άλλο πράγμα. Εγώ θα το διαβάσω αυτό και μετά, αν θέλεις να κάνεις. Όχι, ίσα ίσα αυτό ήθελα να ξαναμιλήσεις. Και εάν κάτι σου έρθει από αυτά που θα ακουστούν τώρα, ναι. θα μας το πεις. Ωραία. Λοιπόν. Παρασκευή μαθεύτηκε ότι από ένα καΐκι αποβιβάστηκε μια γερμανική αναγνωριστική ομάδα, η οποία πήγε στο κοντινό κεφαλοχώρι από όπου επικοινώνησε με τις αρχές τη χώρα. Ήδη τα Στούκας με ανεπάλληλες αναγνωριστικές πτήσεις διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Δεν υπήρχε σοβαρή αντίσταση στο νησί. Χάθηκαν από εκεί που ήρθαν οι Γερμανοί και απόμεινε ο Κοσμάκης περιμένοντας τις εξελίξεις. «Θα έρθουν, δεν θα έρθουν» και «από πού άραγε» αναρωτιόντουσαν φοβισμένοι. Οι Γερμανοί δεν αστειεύονταν και οι χωριανοί το ήξεραν από τα μαύρα μαντάτα που είχαν φτάσει. Το επόμενο βράδυ πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Μέσα στη νύχτα, από τη μεριά της θάλασσας, ακούστηκε ένας υπόκοφος βόμβος που δυνάμωνε διαρκώς. Ο Κωνσταντής με μια ματιά συνεννοήθηκε με την κυρά του και αυτοί μάζεψε γιους και κόρες και κατεβήκαν στο υπόγειο. Φοβήθηκαν βομβαρδισμό και κρύφτηκαν μήπως γλιτώσουν. Έπειτα, χωρίς να ανάψουν φως, χάραξαν λίγο το παντζούρι, προσπαθώντας να διακρίνουν στο σκοτάδι. Ανοιχτά, κοντά στις ξέρες, δύο μεγάλα πολεμικά είχαν στραμμένα τα κανόνια απειλητικά προς το χωριό.
Με το πρώτο φως άρχισε η απόβαση, που συνοδευόταν από τον εκοφαντικό θόρυβο που έκαναν τα αεροπλάνα καθώς πετούσαν χαμηλά, ξύνοντας τις στέγες των σπιτιών. Κυριακή των μυροφόρων, 4 του Μάη, εκατοντάδες Γερμανοί στρατιώτες πάτησαν την νοτισμένη αμμουδιά. Τα αποβατικά πηγαινοερχόντουσαν συνεχώς, αδειάζοντας στρατιώτες και υλικό. Το τελευταίο άνοιξε την μπουκαπόρτα του μπροστά στα κλειστά παραθυρόφυλλα του Κωνσταντή. Μέσα από το πατζούρι, πίκρα, θυμός και ανήμπορη οργή πλημμύρισε τις καρδιές όλων. Λοιπόν, εμένα. Είναι αυτό που σου είπα, ότι εντάξει, έβαλα το τελευταίο, το πρώτο δεν έχει σημασία, μια μεγάλη αμμουδιά. Τώρα είναι πάλι υποκατοχή γερμανική με αντιλιακά και ομπρέλες και τέτοια πράγματα. Ναι, και αγοράζονται τα σπίτια και τις μαζεύεται. Ναι. Εκεί άνοιξε η μπουκαπόρτα. Η πρώτη ήταν η τελευταία. Εγώ έτσι μέσα στο πεζογράφημα την έβαλα ότι ήταν η τελευταία μπουκαπόρτα, έτσι για να δραματοποιήσω το γεγονός. Τέσσερις του μηνός και Παρασκευή το διάβασα, δεν το ξέρα, δεν μπορούσα να φανταστώ. Ούτε πότε ακριβώς, δεν ήξερα, δηλαδή είναι η νεότερη ιστορία τελικά, δεν μας την έχουν διδάξει καθόλου. Όχι, δεν μας την έχουν διδάξει. Και δεν μιλάω για το 40, ούτε και αυτό δηλαδή, που προσπαθούν να μας διδάξουν, βλέπουμε ότι είναι αλλοιωμένο. Εγώ τουλάχιστον ιστορία όσο ήμουν στο σχολείο μέχρι το 1821, άντε και λίγο μετά. Από και μετά για επιρρημιχθεί το τίποτα. Οπότε, ναι, και το ίντερνετ δεν πιστεύω ότι είναι μόρφωση, δηλαδή δεν και καλά ότι αυτό. Μια ενημέρωση παίρνεις και εκτιμάς, διασταυρώνεις, γιατί είναι. Και ο καθένας μετά κινείται κατά βούληση. Ναι. Προσωπική εργασία είναι και αυτό. Μπράβο, ο καθένας μπορεί να ανεβάσει οτιδήποτε νομίζει καλό ή ωφέλιμο ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Καλυφθήκαμε. Φτάσαμε. Τα επανέλθουμε τα Ολυμπιακά. Βεβαίως. Θα το κανονίσουμε και θα το ανακοινώσουμε. Στη διάθεσή σου όποτε θέλεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που με κάλεσες εδώ. Παρομοίως και δική μου. Μεγάλη χαρά. Τελικά δεν ξέρω αν ήθελες να πούμε αυτά ή με τη φλιαρία μου είπαμε άλλα αντάλλων. Όχι, νομίζω ότι εγώ αυτό το πράγμα που κάναμε ήταν αυτό που κυρίως ήταν μέσα στο μυαλό μου, το ότι να βγει κάτι που να βγει μέσα στο επίπεδο μιας συζήτησης, όπως τα κάναμε, όχι μπροστά σε μικρόφωνα ή σε μια κάμερα, αλλά όπως τα κάναμε πίνοντας κάπου ένα καφέ, μπράβο, συζητώντας σαν μια παρέα. Και έτσι νομίζω ότι... Φαντάζομαι να μας πείτε κι εσείς και να μας γράψετε όσοι το παρακολουθήσατε, κατά πόσο ήσασταν ευχαριστημένοι και σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου που έγινε για μέσα στο 2014 από τις ιστορικές διαδρομές. Ουδε μία ευθύνη φέρω. Ήτανε, ναι. για το πορδανικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρέλη, ο οποίος δέχτηκε να είναι κοντά μας και να μας ανοίξει αυτή την πορεία της καινούργιας χρονιάς στις ιστορικές διαδρομές. Και βεβαίως θα το ξανά έχουμε μαζί μας κάποια στιγμή. Όποτε θέλετε, με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Τη διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι να έχετε μια καλή πορεία στο καινούργιο χρόνο. Από μένα καληνύχτα. Και μπορείς να χαιρετήσεις και τους φίλους σου που παρακολουθήσαν ενδεχομένως. Θα τους ευχαριστήσω, θα τους τσεκάρω, θα τους ευχαριστήσω έναν μετά προσωπικά. Σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια για όσους θελήσουν να παραμείνουν εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η Άννα με το μουσικό της πρόγραμμα. Από μας, καλό σας βράδυ και θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά. Thank you.